Αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καθίσετε στις θέσεις σας, σιγά σιγά, γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα, θα ξεκινήσει η συζήτηση, το στρογγυλό τραπέζι όπως λέμε, όπου έχουμε την τιμή να παρευρίσκεται κοντά μας του Υπουργείου Οικονομικών η κυρία Σαββαϊδού, Γενική Γραμματέα Υποφορολογικών Θεμάτων. Θα ήθελα σιγά σιγά οι αγαπητοί ομιλητές να πάρουν τις θέσεις τους αρχικά. Παρακαλώ. Σπύρο. Απλά θα αφήσετε δύο καρέκλες στην αρχή και θα καθίσετε. Όχι, χαρί. Πρέπει να φτάνε το shift και εκεί. Shift και εκεί. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Νέλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην Τράπεζα Πειραιώς για Affluent Banking and Deposits, τον κύριο Θεοδόρο Καλαντώνη, αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο στο Retail Banking της Eurobank, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, Σύμβουλο Διοίκησης Public Sector Affairs Advisor ως εκπρόσωπο και του κύριου Κασούμη, Σύμβουλος Διοίκησης στην Alpha Bank, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Αττικής, τον κύριο Χάρη Καρόνη, Διευθύνων Σύμβουλο της Viva, και φυσικά πρόεδρο εδώ και λίγο καιρό του ΣΕΚΕ, και τον κύριο Γιώργο Στεφανόπουλο, Γενικό Διευθυντή της ΕΕΚ, της Ένωσης Εταιρεών Κινητής Τηλεφωνίας, όπως επίσης και τον κύριο Θανάση Μισδανίτη, ως εκπρόσωπο από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, σύμβουλο για θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών, υπεύθυνο του σχεδίου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στο γραφείο της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης. Και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Σαββαϊδού να κάνει την ομιλία της στο keynote speech. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Είναι χαρά μου να συμμετέχω σε ένα συνέδριο με θέμα τις ηλεκτρονικές πληρωμές, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα με τόσο μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι ήδη σήμερα θα λέγαω ότι έχει γίνει πραγματικά γεγονός το συγκεκριμένο συνέδριο και ο τρόπος με τον οποίο έχει διεξαχθεί, καθώς και η συζήτηση που έχει γίνει σήμερα από τους φορείς της αγοράς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το συγκεκριμένο συνέδριο διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε μια περίοδο που η Ελλάδα δοκιμάζεται σημαντικά από βαθιά ύφεση. Γίνεται σε συνεργασία βεβαίως και υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα και βεβαίως και με το Υπουργείο Οικονομίας. Η θεματολογία του συγκεκριμένου συνεδρίου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη και λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος, στο οποίο εκ των πραγμάτων η Ελλάδα πρέπει να συμβαδίζει, άρα την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και γενικότερα την ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών και των πληρωμών, κυρίως όμως λόγω του γεγονότος των capital controls που υπήρχε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και κατά το διάστημα αυτό είδαμε μία αυξητική τάση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία όμως ελπίζουμε να μην είναι μία συγκυριακή περίσταση ακριβώς λόγω των capital controls, αλλά να μπορέσει να εδραιωθεί και στην πραγματικότητα να επεκταθεί, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως κυρίως η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή.
Όσον αφορά την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έχει 4 σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, όπως είναι κυρίως η ίσπραξη των δημοσίων εσόδων, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και του λαθρεμπορίου, η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες και βεβαίως η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης. Στην πραγματικότητα και οι 4 αυτοί στρατηγικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω της επέκτασης των ηλεκτρονικών πληρωμών, παρέχοντας βεβαίως τη δυνατότητα στους πολίτες να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα πληρωμής, εκτός από τα παραδοσιακά που ήταν μέχρι σήμερα, όπως κυρίως η χρήση μετρητών και επιταγών, αλλά βεβαίως για να μπορέσει γενικά να αντιμετωπιστεί και το μεγάλο πρόβλημα της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Έτσι λοιπόν, μέχρι σήμερα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με συγκεκριμένες ενέργειες προσπάθησε να προωθήσει ορισμένες από αυτές τις δράσεις. Κυρίως λοιπόν, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, εκτός από την σχεδόν σε 100% ποσοστό ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και την προσπάθεια για την αυτοματοποίηση διαδικασιών γενικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τόσο στο κομμάτι του ελέγχου, όσο και στο κομμάτι της ίσπραξης, όσον αφορά το κομμάτι των ηλεκτρονικών πληρωμών, προώθησε τη δυνατότητα πληρωμών μέσω είτε της απευθείας μετάβασης στα τραπεζικά ιδρύματα, άρα μέσω banking ή μέσω e-banking, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι είχε μια αυξητική τάση στην ουσία από τον Ιανουάριο του 2013 που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Έτσι, μερικά στοιχεία για να έχουμε λίγο μια αίσθηση πώς λειτουργήσε. Τον Ιανουάριο του 2013 είχαμε περίπου 20.000 συναλλαγές μηνιαίως και περίπου 20 εκατομμύρια εισπράξεις στο αντίστοιχο διάστημα του ενός μηνός. Βλέπουμε ότι το 2015, πλέον μέσω της παροχής αυτής της δυνατότητας που δόθηκε στους πολίτες, για τις πληρωμές βεβαίως πάντοτε προς τις ΔΟΗ και τα δελωνία αργότερα, για τις ΔΟΗ όμως έχουμε καταφέρει πλέον οι πληρωμές αυτές μέσω της ταυτότητας οφειλής προς τις ΔΟΗ να έχει φτάσει το 1,5 με 4 εκατομμύρια συναλλαγές ανά μήνα και 1 μέχρι 3,5 δισεκατομμύρια εισπράξεις μηνιαίως, αναλόγως βέβαια και με τις φορολογικές υποχρεώσεις του κάθε μηνός. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παροχή αυτής της δυνατότητας προς τους πολίτες, εκτός ότι ενίσχυσε την ποιότητα των υπηρεσιών προς αυτούς, βοήθησε και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην αποτελεσματικότερη ίσπραξη των δημοσίων εσόδων. Εκτός από τη δυνατότητα αυτή για την πληρωμή των οφειλών, η ίδια δυνατότητα δόθηκε και για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών, αλλά βεβαίως ακόμη σημαντικότερο, για την πληρωμή των ρυθμισμένων οφειλών προς το δημόσιο. Ενώ πολύ σημαντική ήταν και η εφαρμογή για το e-παράβολο, που καλύπτει πλέον σχεδόν το σύνολο των παραβόλων για το δημόσιο τομέα και πρόκειται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα για τις δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν λειτουργούσε. Τέλος, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι στην πραγματικότητα τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών στα τελωνεία κατά την περίοδο των Capital Controls, μολονότι η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργούσε πιλωτικά μόνο για το τελωνείο του αεροδρομίου Αθηνών και μολονότι η σχετική εφαρμογή πρόκειται να εφαρμοστεί σε μεταγενέστερο διάστημα. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση επέβαλε στην πραγματικότητα στη Γενική Γραμματεία την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτή. Τώρα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, γιατί σαφώς μπορεί οι συγκεκριμένες ενέργειες να δώσαν δυνατότητες στους πολίτες, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν στο εξής. Έτσι, αυτό που κυρίως επιθυμούμε το επόμενο διάστημα και προγραμματίζουμε δράσεις για αυτό, είναι η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για τη χρήση όχι μόνο του e-banking, αλλά στην πραγματικότητα για την χρήση όλων των καρτών, των τραπεζικών καρτών, αλλά και όλων των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, σύγχρονων μορφών που μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούνταν στο δημόσιο. Επίσης, η επέκταση στις συναλλαγές, στις εμπορικές συναλλαγές, B2B, θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει και το δημόσιο για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας βεβαίως, αλλά κυρίως της φοροδιαφυγής. Οι στόχοι συγκεκριμένοι μπορούν να επιτευχθούν, καθώς πέρα από το γεγονός
της παροχής δυνατότητας στους πολίτες που μπορεί να τους βοηθήσει, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση για την αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων που γίνονται μέχρι σήμερα, καθώς και τις λεγόμενες έξινες διασταυρώσεις μέσω διάφορων μορφών πέρα από το καρουσέλι και για τα διάφορα τιμολόγια. Κυρίως όμως μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να αντλήσουν το σύνολο των πληροφοριών που χρειάζεται η διοίκηση για να εφαρμόσει στο μέλλον σύγχρονες έμεσες τεχνικές ελέγχου από την άντληση πληροφοριών από τρίτους. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολλές μελέτες και από τον ΙΟΒΕ αλλά και από διεθνείς φορείς αλλά και από τη Διεύθυνση Στρατηγικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν δείξει ότι μια μικρή αύξηση της χρήσης πιστωτικών καρτών ή εναλλακτικών μορφών πληρωμής μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, ακόμα και αν αυτή η τάση είναι μεταξύ 1 με 10% για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια, να δώσει τη δυνατότητα στο δημόσιο να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια στην ουσία το χρόνο μόνο από την προώθηση αυτών των σύγχρονων μεθόδων. Για το λόγο αυτό, το προηγούμενο διάστημα, η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης είχε την πρωτοβουλία να συνενώσει τους φορείς και ιδιωτικούς φορείς, αλλά κυρίως τους φορείς του δημοσίου που εμπλέκονται με την προώθηση των πληρωμών των ηλεκτρονικών, άρα Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και γενικότερα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να προωθήσει ένα σχέδιο δράσης για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το ίδιο σχέδιο, στην ουσία, προβλέπεται και από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της Ελλάδας και συγκεκριμένα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε, προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας αλλά και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, θα εκπονήσουν το επόμενο διάστημα σχέδιο κοστολογημένο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης πληρωμών ηλεκτρονικών, αλλά κυρίως για τη μείωση της χρήσης των μετρητών. Για το σχέδιο της Αντιπροεδρίας μπορεί να σας μιλήσει αργότερα ο κύριος Μισδανίτης, αλλά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα μέσω της σύστασης δύο ομάδων εργασίας σε επιχειρησιακό αλλά και τεχνικό επίπεδο, οι οποίες μάλιστα ήδη έχουν κάνει την πρώτη συνάντηση και πρόκειται να συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι συγκεκριμένες ομάδες θα είναι σε στενή συνεργασία και με τις ομάδες που λειτουργούν για το e-invoicing, αλλά και για την ομάδα για το e-archiving που αφορά στην αρχιοθέτηση των τιμολογίων αυτών, προκειμένου να μπορέσουμε και να βρούμε τον τρόπο συλλογής των συγκεκριμένων στοιχείων, κυρίως όμως αξιοποίησής τους. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά επίσης την πρόβλεψη στον τελευταίο νόμο για την απόδοση, την απευθείας απόδοση ΦΠΑ στο δημόσιο μέσω της παρακράτησης του ΦΠΑ από τις τράπεζες. Ρύθμιση η οποία βεβαίως έχει κάποια πλεονεκτήματα δεδομένου ότι δίνει στο δημόσιο τη δυνατότητα της άμεσης ίσπραξης δημοσίων εσόδων αλλά και της αντιμετώπισης του φαινομένου της υπεξαίρεσης του ΦΠΑ που εισπράτεται. Ωστόσο, λόγω και ορισμένων μειονεκτημάτων τα οποία έχουν επισημάνει οι φορείς της αγοράς, όπως κυρίως τα προβλήματα της ρευστότητας των επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν αλλά και στο σύντομο χρόνο για την απόδοση του ΦΠΑ που είναι μόνο 5 ημέρες, αλλά και στο κόστος που συνεπάγεται κυρίως για τις τράπεζες. Για το λόγο αυτό θα συσταθεί και εκεί η ομάδα εργασίας που θα συμμετέχουν φορείς της αγοράς, προκειμένου η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη να δούμε πότε και πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί, ώστε να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην οικονομία της χώρας. Θα ήθελα να πω ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί επίσης από την πλευρά της να προωθήσει την μείωση της χρήσης μετρητών. Ήθελα να πω ότι πριν τα capital controls όσον αφορά τις πληρωμές της ΔΟΗ, προβλέπονταν η πληρωμή μέχρι 250 ευρώ για ιδιώτες και 500 ευρώ για επιτιδευματίες. Κατά τη διάρκεια των capital controls, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε όσους φορολογούμενους πολίτες ή επιχειρήσεις
ήθελαν να καταβάλουν τις οφειλές. Στην ουσία, απελευθερώσαμε τη δυνατότητα καταβολής με μετρητά, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο διάστημα. Στην πραγματικότητα, έφτασε η πρόβλεψη για τα 500.000 ευρώ. Πλέον όμως, δεδομένου ότι έχει αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση, η χρήση μετρητών με απόφαση που υπεγράφει πριν από λίγες ημέρες κατέβηκε πάλι μόνο στα 200 ευρώ για όλους, φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μόνο κάποιες ακραίες καταστάσεις που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα συστήματα. Αυτό που έχει όμως κυρίως ενδιαφέρον είναι η εφαρμογή για τα τελωνεία. Όπως σας είπα, λειτουργούσε σε πιλωτική εφαρμογή. Αποφασίσαμε και την θέσαμε σε παραγωγική λειτουργία πολύ πριν τον χρόνο που θεωρούσαμε ότι θα ήμασταν απόλυτοι έτοιμοι. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα τα οποία σιγά σιγά επιλύονται. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ πριν την χρησιμοποίηση αυτής της εφαρμογής, στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος πληρωμής ήταν μέσω μετρητών ή επιταγών, εκτός από το τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών, μετά τη θέση εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, πλέον μόνο το 1% των συναλλαγών πραγματοποιείται σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 80% σε επιταγές και 19% σε ηλεκτρονικές πληρωμές. Και θεωρούμε βεβαίως ότι μετά και από κάποια θέματα που πρόκειται να αντιμετωπιστούν, όπως κυρίως η δυνατότητα οι πληρωμές να γίνονται και μέσω καρτών τραπεζικών, θεωρούμε ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα τέλος να πω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην πραγματικότητα μπορεί να έχει ωφέλη όχι μόνο για το δημόσιο και τα δημόσια έσοδα μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αλλά και μέσω της αύξησης της εθελοντικής συμμόρφωσης των πολιτών στις υποχρεώσεις τους. Έχει όμως και σημαντικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις, τόσο για τη μείωση του κόστους τους, αλλά κυρίως λόγω της μείωσης του αθέμητου ανταγωνισμού που γίνεται σήμερα, λόγω της παραοικονομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι τα ωφέλη αυτά μπορεί να μεγιστοποιηθούν όχι μόνο λόγω της προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά κυρίως μέσω της άντλησης των πληροφοριών για τις συναλλαγές αυτές από τις φορολογικές αρχές, της πλήρους πρόσβασης των φορολογικών ελεγκτικών αρχών στη συγκεκριμένη πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, θα τροποποιηθεί και η απόφαση 1033 για τους φορείς πληρωμής. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, για πρώτη φορά σε μια κοινή προσπάθεια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα διλήμματα της χώρας και να κερδίσουν το στοίχημα στη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τώρα το διάλογο. Καταρχήν, όπως θα δείτε, αυξήθηκε λίγο η παρέα του σημερινού τωρινού Roundtable. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θανάση Μισδανίτη από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης να μας πει λίγα λόγια για το Εθνικό Σχέδιο Πληρωμών. Ανέφερε και η κυρία Σαββαίδου ορισμένα θέματα. Κύριε Μισδανίτη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ αρχικά θέλω να μεταφέρω και την στήριξη του Αντιπροέδρου προσωπικά στην πρωτοβουλία για τη διενέργεια αυτού του συνεργείου. Ο ίδιος δυστυχώς σήμερα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω του ότι όλη την ημέρα υπάρχουν συνεχείς συσκέψεις, καθότι φτιάχνονται εκ νέου τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Να πω προσωπικά ότι είμαι πολύ χαρούμενος και θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι βρισκόμαστε εδώ όλη την ημέρα και συζητάμε για τις ηλεκτρονικές πληρωμές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Καθώς η μείωση της χρήσης φυσικού χρήματος ήταν στις προτεραιότητες και της προηγούμενης κυβέρνησης και γίνεται, νομίζω, ακόμα σημαντικότερη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Ο περιορισμός παραοικονομίας, που μελέτες την τοποθετούν ακόμα και στο 24% του ΑΕΠ, νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει τον κύριο μοχλό αύξησης των δημοσίων εσόδων και θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τη λογική της επιβολής νέων φόρων σε μια ήδη υπερφορολογημένη οικονομία και κοινωνία. Από τη δική μας μεριά, θεωρούσαμε και εξακολουθούμε να θεωρούμε πως τα προβλήματα των φορολογικών εσόδων, αλλά και ειδικότερα του ΦΠΑ, είναι προβλήματα εισπραξιμότητας και δεν είναι ζήτημα συντελεστών. Και αυτό ήταν και ένα κύριο επιχείρημα το οποίο προτάξαμε και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Η ανάγκη σύγκλησης με την υπόλοιπη Ευρώπη
κατά την άποψή μου, είναι προφανής. Τη στιγμή που στην Ένωση υπάρχουν χώρες οι οποίες η χρήση καρτών ανέρχεται στο 50 ή ακόμα και στο 80% του όγκου των συναλλαγών, ενώ στη χώρα μας ξεκινάμε από το 5 ή το 6%. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το προηγούμενο διάστημα από το Γενάρη, όπως είπε η κυρία Σαββαίδου, με πρωτοβουλία της Αντιπροεδρίας, έγιναν κάποιες επεξεργασίες και προσπάθησε να εκπονηθεί ένα πρώτο σχέδιο για την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ενώ με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής δημιουργήθηκε και η αντίστοιχη ομάδα έργου, η οποία σε συνεργασία με παράγοντες, φορείς της αγοράς και το τραπεζικό σύστημα κτλ., βάθινε περαιτέρω αυτές τις επεξεργασίες. Ενδεικτικά για αυτή την προσπάθεια, θέλω να αναφέρω ότι η λογική της βασιζόταν στα κίνητρα, στο να περάσουμε με ένα θετικό τρόπο το μήνυμα στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές για το τι ωφέλη θα έχουν από την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Ενδεικτικά να πω ότι αυτό ήταν για τις επιχειρήσεις, αφορούσε την επιδότηση του απαραίτητου εξοπλισμού που θα χρειαζόντουσαν, ακόμα και για τις ελεύθερες επαγγελματίες, τα POS ή τα mobile POS κτλ. Από τη μεριά της κυβέρνησης θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα loyalty scheme το οποίο θα λειτουργούσε συμπληρωματικά σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα των τραπεζών. Όπως είπε το πρωί και ο Υπουργός, θα μπορούσαν οι ηλεκτρονικές πληρωμές να συνδεθούν με το αφορολόγητο, δηλαδή κάθε πολίτης να χτίζει το αφορολόγητο μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Και φυσικά οι πρωτοβουλίες που ήδη είχε πάρει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις κληρώσεις κτλ. Φυσικά και με την επιβολή των capital controls, τα δεδομένα έχουν ελαφρώς αλλάξει. Είμαστε σχηματικά, μπορούμε να πούμε, πάνω σε μια καμπύλη την οποία έχει σημασία να καταφέρουμε να προλάβουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις πριν αρχίσουμε να φύγουμε από αυτή την καμπύλη, καθώς η χρήση καρτών και άλλων μέσων αυξήθηκε κατά αυτή την περίοδο. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι τα τελευταία ευρήματα δείχνουν ότι ακόμα και με τη χαλάρωση των capital controls η χρήση των καρτών και των άλλων μέσων άρχισε να μειώνεται. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η πιο κατάλληλη στιγμή, να μπορέσουμε από κοινού η κυβέρνηση, οι φορείς και η αγορά να εκπονήσουμε ένα σχέδιο έτσι ώστε τώρα η πρόσκαιρη αύξηση της χρήσης που έγινε κατά ανάγκη να γίνει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Οι συνθήκες του capital controls φυσικά δημιούργησαν και πολλές δυσκολίες σε όλη την οικονομία, στις τράπεζες, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και πάνω απ' όλα στους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, οι δύσκολες αυτές συνθήκες αυτούς τους τρεις μήνες μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε και προβλήματα και μεγάλες στρεβλώσεις που υπήρχαν στις συναλλαγές και οι οποίες σχετίζονταν πολύ με τη φοροδιαφυγή. Την ώρα που όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζονταν για να αποτρέψουν μια καταστροφική εκροή χρημάτων από την ελληνική οικονομία στο εξωτερικό, μαθαίναμε ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι γκρίζες ζώνες και μεθόδους επεδίωκαν με παρόχους άλλων χωρών να σπάσουν τα capital controls προσπαθώντας να μεταφέρουν ρευστότητα και να μεταφέρουν ρευστότητα στο εξωτερικό και να κάνουν τις καθαρίσεις των πληρωμών τους εκεί. Την ίδια ώρα, λοιπόν, με το σφιχτό πλαίσιο του capital controls, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες, δυσκόλευε τις αναλήψεις μετρητών των πολιτών. Διάφορα μη ελεγχόμενα παρανομίσματα, ας τα πούμε, και κάποιοι μη ελεγχόμενοι πάροχοι του εξωτερικού υπόσχονταν στις ελληνικές επιχειρήσεις σε καθαρίσεις πληρωμών και απευθείας απόδοση χρημάτων στο εξωτερικό. Ακόμα και σήμερα γνωρίζουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να παραμείνουν υπό το καθεστώς των μη ελεγχόμενων παρόχων, αλλά ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με όλους δεν θα το πετύχουν. Οι τελευταίοι αυτοί μήνες επέτρεψαν να αναδειχθούν ακόμα καλύτερα τα προβλήματα και οι ατέλειες που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια συνεργασία και για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματα για να μπορέσουμε από κοινού να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη φοροκλοπή. Όπως είπα και προηγουμένως, και για τον ίδιο τον Αντιπρόεδρο και συνολικά στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, θεωρούμε πρώτη στην προτεραιότητα την εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης φυσικού χρήματος. Και σκοπός μας φυσικά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι να μην αφήσουμε καμία συναλλαγή που διενεργείται ηλεκτρονικά να παραμένει κρυφή.
καμία συναλλαγή και πολύ περισσότερο καμία ηλεκτρονική συναλλαγή να μην γίνεται χωρίς να καταγράφεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα νέα ηλεκτρονικά μέσα, και θα το συντομεύσω γιατί δεν ξέρω πόση ώρα, ναι. Τα νέα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι μια προσωρινή λύση η οποία ήρθε για να διευκολύνει την περίοδο του capital controls. Πρέπει να φροντίσουμε από κοινού να είναι μια μόνιμη λύση για την πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και για τη διευκόλυνση των πολιτών. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε στην τελική συνεδρία αυτού του συνεδρίου. Ωστόσο, για εμάς, όσο και για εμάς την Αντιπροεδρία, όσο και για ολόκληρη την κυβέρνηση, αυτή είναι η αρχή κοινών ενεργειών, των κοινών ενεργειών μας, ώστε να κάνουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές το πιο εύκολο μέσο πληρωμής για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να επιβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν θα κλέβει τους φόρους και τους κόπους που άλλοι συμπολίτες μας και επιχειρήσεις πληρώνουν. Τέλος, από κοινού και με τους διοργανωτές του συνεδρίου θέλουμε να φροντίσουμε ώστε αυτό το φόρουμ που έχει δημιουργηθεί σήμερα να το συστήσουμε και να γίνει ένα πάγιο φόρουμ στο οποίο θα επεξεργαστούμε από κοινού αυτά τα σχέδια για να μπορέσουμε να μεταβούμε κι εμείς, να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και να μεταβούμε στην ψηφιακή εποχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μισδανίτη. Να πω ότι και από προσωπική εμπειρία συνεργασία στην ομάδα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ καλή δουλειά και θέλαμε ακριβώς αυτό οι διοργανωτές και όλοι οι υποστηρικτές σήμερα να αποτελέσουμε αυτό το μόνιμο φόρουμ διαλόγου από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε σύσσωμοι όλοι μαζί ως σύμβουλοι προς την πολιτεία, η οποία, όπως βλέπουμε ήδη, ευτυχώς έχει ξεπεράσει πολλά πράγματα τις προτάσεις και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήδη έχουν προχωρήσει πάρα πολλά βήματα και συγκεκριμένες δράσεις, τόσο και για την τόνωση, αυτό που λέμε, του demand side, της προσφοράς και της ζήτησης. Λοιπόν, θα μπούμε κατευθείαν στην κουβέντα. Ο τίτλος του τωρινού Roundtable είναι ουσιαστικά η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών, μάλλον των ψηφιακών πληρωμών για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ένα μείζον θέμα για τη χώρα. Αλλά φυσικά το θέμα της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία και για εξυγχρονισμό του κράτους και για τη διευκόλυνση κάθε είδους συναλλαγής πολιτών με επιχειρήσεις, πολιτών με το δημόσιο, επιχειρήσεων προς δημόσιο. Λοιπόν, θα ήθελα, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Ποιο θεωρείτε ότι πρέπει να είναι το πλαίσιο συνεργασίας του κράτους με της πολιτείας, με τα ιδρύματα πληρωμών αρχικά, στο πλαίσιο του να προχωρήσουμε σε όλη αυτή τη δέσμη μέτρων, πολλές από τις οποίες προανέφερε και η κυρία Σαββαίδου και ο κύριος Αλεξέας το πρωί και ο κύριος Μισδανίτης. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, από την κυρία Νέλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας. Πώς θα συνεργαστείτε δηλαδή ή πώς ήδη συνεργάζεστε? Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για ένα ενδιαφέρον θέμα που θα έπρεπε να έχει τεθεί αρκετά χρόνια στο τραπέζι πριν και μας απασχολεί αρκετό καιρό. Εγώ νομίζω ότι η συνεργασία πρέπει να είναι στενή και αποδείχθηκε ότι ήταν εξαιρετική στις δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε όλοι από το τέλος Ιουνίου. Είχαμε μια συνεργασία εξαιρετική που ήταν μεταξύ του κράτους, το ρόλο που έπαιξε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο συντονισμό, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και οι τράπεζες όλες, μιλάγαμε καθημερινά όλοι οι συνάδελφοι και παίρναμε γρήγορες αποφάσεις και υλοποιούσαμε. Και αυτό τι μας έφερε με απλά μέτρα και ήταν το μόνο θετικό που κρατάμε και από την κρίση και από τα capital controls, στην αύξηση του ηλεκτρονικού χρήματος. Η Visa Europe, σε έρευνα που έκανε, μας έχει πει, αλλά το βλέπουμε και στα δικά μας νούμερα, ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες η αύξηση των καρτών αυξήθηκε 135% σε σχέση με δύο εβδομάδες πριν τα capital controls. Σημαντικό νούμερο. Τα POS, ο τζίρος που βλέπουμε και σήμερα, που είναι ο τρίτος μήνας, τρέχει σε διπλάσια επίπεδα από ό,τι πέρσι. Οι συναλλαγές στο ίντερνετ, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα του μήνα, έχουμε φτάσει σε ασύλληπτα νούμερα. Έχουν πενταπλασιαστεί οι χρήστες καταρχάς. Μόνο τον Ιούλιο είχαμε 150.000 νέους χρήστες.
Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό αποτύπωμα, το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει, γιατί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι το βασικό όπλο και στη διαφάνεια και στην ανιχνευσιμότητα του οτιδήποτε θέλει να κάνει η Γενική Γραμματεία. Τώρα, όπου στα κράτη που έχουν μπει μέτρα, κίνητρα, θεσμικά, αλλά και τα κίνητρα προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Και νομίζω ότι όλοι μαζί, γιατί και εμείς σαν τράπεζες έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πώς διακινούνται όλες οι ροές του χρήματος και θέλουμε αυτή τη συνεργασία για να έχουμε αμεσότητα. Στο προηγούμενο πάνελ μιλήσανε για ψηφιακή στρατηγική. Εγώ θα έλεγα μικρά πρακτικά βήματα, όπως γίνανε θέλοντας και μη τον Ιούλιο, και είχαν σημαντικά αποτελέσματα και να τα κρατήσουμε. Αυτό. Καλησπέρα και ευχαριστώ και από μέρους μου. Κοιτάξτε, πολλά να προσθέσω δεν μπορώ. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε και νομίζω το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, είναι ότι και η πολιτεία και οι τράπεζες και όλοι οι φορείς πληρωμών έχουν με ταυτόσημα, εντελώς ταυτόσημα συμφέροντα σε όλη αυτή την ιστορία της πάταξης φοροδιαφυγής. Νομίζω ότι είναι σαφές, πιο πολύ από ποτέ, ότι αυτή τη στιγμή όλους μας ενδιαφέρει να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, να μειωθούν τα μέτρα, να κινηθεί η οικονομία, να πληρώνονται τα δάνεια και ούτε καθεξής. Ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι σε όλη αυτή την ιστορία να δίδεται ο κατάλληλος χρόνος για να υπάρχει ένας σωστός διάλογος και να ανταλλάσσονται σε σωστό χρόνο οι απόψεις για να γίνονται και οι υλοποιήσεις πιο εφικτές. Έχουμε δει στο παρελθόν έτσι λίγο βιαστικές κινήσεις, οι οποίες δεν οδήγησαν και πουθενά. Αυτό το momentum που αυτή τη στιγμή υπάρχει πράγματι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές δεν πρέπει να μας κάνει βιαστικούς όσον αφορά τις υλοποιήσεις. Δηλαδή, μην πάει και φύγουν τα capital control και δεν έχουμε πετύχει την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Πρέπει να το πιάσουμε το momentum, αλλά να δοθεί και ο χρόνος να γίνουν όλες οι κινήσεις αυτές σωστά. Η εμπειρία υπάρχει σίγουρα μέσα στους οργανισμούς μας, υπάρχει σίγουρα η διεθνής εμπειρία, δεν είμαστε το πρώτο κράτος που θα κάνει τα βήματα αυτά. Οπότε γενικά υπάρχει μια πολύ, αν θέλετε, υπάρχει μια θετική, ένα θετικό πλαίσιο, στο οποίο όλοι μπορούμε να κινηθούμε. Ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά της τραπέζης για την πρόσκληση, τους διοργανωτές, και εύχομαι μακροημέρευση του θεσμού. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό το θέμα. Έχει τη δυναμική του από το 2009-2010. Γνωριζόμαστε περισσότερο εδώ μέσα, γιατί έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην ίδια κατεύθυνση, αλλά εκτιμούμε ότι έχουμε τρεις διαφοροποιήσεις έναντι του παρελθόντος. Η πρώτη διαφοροποίηση είναι ότι είναι ένα τέλειο timing που λαμβάνει η χώρα αυτό το συνέδριο. Και ο λόγος είναι γιατί έχουμε μια κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, η οποία ήδη μας έδωσε δείγματα γραφής, σήμερα και ο Υπουργός αλλά και η κυρία Σαββαϊδού, ακόμα πιο αναλυτικά, και όπως μας ενημέρωσαν, θα είναι ακόμα περισσότερο αναλυτική η παρουσίαση στις προγραμματικές δηλώσεις για το τι σκέφτονται να κάνουν αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και συνολικά για το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το δεύτερο είναι ότι επειδή τα περισσότερα από αυτά τα οποία ήδη μας ενημέρωσαν τα είδαμε γραμμένα και στη νέα Δανειακή Σύμβαση, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι στο γεγονός ότι προσπάθεια που θα καταβάλουμε πόροι και ενέργεια έχουν πολύ μεγάλο αυξημένο, να το πω έτσι, βαθμό επιτυχίας. Να μην πάει χαμένη η ενέργειά μας και η προσπάθειά μας, πολλών στελεχών από τον τραπεζικό τομέα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν, σε παραπλήσια έργα ή σχεδιασμούς. Και ο τρίτος είναι, και ο πιο σημαντικός κατά τη γνώμη μου, και είναι ευκαιρία σήμερα που έχουμε εδώ την κυρία Σαββαϊδού, ότι καλύπτουμε μια πολύ μεγάλη ανάγκη της κυβερνήσεως, καθότι ο τραπεζικός τομέας έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον. Καθότι έχουμε υλοποιήσει ήδη τους 14 μεγάλους άξονες από τη στρατηγική την οποία είχε μπει την τελευταία πενταετία, πολλά ήδη τα αναφέρατε, τελωνία, πληρωμές δημοσίου, ενιαία αρχή πληρωμών και διάφορα άλλα τα οποία είναι σε τελική φάση ή δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε. Άρα, με βάση αυτές τις τρεις παραδοχές, εκτιμούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό timing για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε θεσμικά, μέσα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
την προσπάθεια την οποία εσείς θα συντονίσετε ως καθήλυν αρμόδια και εμείς να βάλουμε τους σπόρους. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο για το περιβάλλον των capital controls, ούτως ή άλλως από το πρωί έχει γίνει πολύ μεγάλη ανάλυση στο πώς αυξήθηκαν οι πληρωμές, σε ποια κανάλια, με ποιον τρόπο και η πρόθεση των τραπεζών να ανταποκριθούν και σε υποδομές και ταυτόχρονα το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την πελατεία η οποία μπήκε σε αυτό το νέο τρόπο συναλλαγών, να μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε και ευχαριστημένη και να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει περισσότερες συναλλαγές. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσουμε γιατί ούτως ή άλλως κατόπιν θα πάμε και σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις που είμαστε έτοιμοι και είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε σήμερα μαζί μας, μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ. Και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο θεσμό αυτό. Τα πιο πολλά υπόθηκαν ήδη. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα μόνο. Τα capital controls, η τραπεζική αργία και τα capital controls δημιούργησαν και δημιουργούν ακόμα πολλά προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Έφεραν όμως και ορισμένα θετικά. Ίσως το πιο σημαντικό θετικό side effect, θα έλεγα, των capital controls ήταν ακριβώς αυτό που ήδη υπόθηκε, δηλαδή η σημαντικότατη αύξηση των συναλλαγών, των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών ή μέσω e-banking. Αυτό μας δίνει μια σημαντική ευκαιρία. Αυτό που χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε στο τραπεζικό σύστημα, όλες τις τράπεζες, και δεν σας κρύβω ότι κάναμε πάρα πολλές καμπάνιες και ενέργειες, μέχρι και την παραμονή των capital controls, για να αυξήσουμε τον αριθμό των καρτούχων, όχι μόνο να έχουν πλαστικά, αλλά και να χρησιμοποιούν τα πλαστικά τους, όπως επίσης και των e-banking users, όχι μόνο να έχουν κωδικούς, αλλά και να τους χρησιμοποιούν, ξαφνικά άλλαξε. Συνέβη μέσα σε ελάχιστες ημέρες ή εβδομάδες. Όμως, αυτή η ευκαιρία δεν θα είναι για πολύ εκεί έξω. Ήδη ο κύριος Μισδανίτης είπε κάτι που είναι πολύ σωστό. Ήδη παρατηρούμε ότι όντας τα capital controls έχει αρχίσει και πέφτει ο ρυθμός χρήσης από αυτά τα επίπεδα που είδαμε τον Ιούλιο. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με μια έρευνα που κάναμε στη Eurobank, τον μήνα Αύγουστο, δηλαδή περίπου ένα μήνα μετά την τραπεζική αργία, είδαμε ότι τα καλά νέα, περίπου οι δύο στους τρεις από τους πελάτες που ρωτήσαμε, αύξησαν πολύ τη χρήση των καρτών σε σχέση με αυτό που έκαναν πριν τα capital controls. Από την άλλη όμως, όταν τους ρωτήσαμε τι πρόκειται να κάνετε στη συνέχεια όταν φύγουν τα capital controls, το 60% περίπου μας είπε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την κάρτα του. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα window, ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο είναι απελπιστικά μικρό. Και για να σας πω και, ξέρετε, στις τράπεζες γενικά περνάμε δύσκολες εποχές, όπως ξέρετε, αλλά ακούμε και διάφορα ευτράπελα, έτσι, για να μας φτιάχνουν το κέφι. Λοιπόν, σε μια περιοδία που είχαμε πάει στη Βόρεια Ελλάδα, σε ένα κατάστημα της τράπεζας πρόσφατα, ρωτούσα τον διευθυντή τι γίνεται τέλος πάντων με την ιστορία αυτή, του διευθυντή του καταστήματος. Και την ώρα εκείνη που ήμουν στο κατάστημα ήταν ένας ηλικιωμένος, περίπου 65-70 ετών περίπου, στο ταμείο. Και του λέω: Διευθυντή, καλά, αυτού δεν του έδωσες μια κάρτα για να πάει στο ATM. Αλλά βεβαίως, λέει, του έδωσα. Και τότε γιατί πηγαίνει στο ταμείο. Λέει, ξέρετε, λέει, τον ρώτησα, λέει. Και μου είπε το εξής: Παιδί μου, την κάρτα την έβγαλα, έτσι ότι όταν ξανακλείσουν πάλι οι τράπεζες, να μπορώ να πάω στο μηχάνημα. Όσο είναι ανοιχτές οι τράπεζες, δεν θα πάω, θα πληρώσω ταμείο. Λοιπόν, αυτό εδώ, ξέρετε, είναι μια κουλτούρα δεκαετιών, η οποία δεν αλλάζει έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει λοιπόν, και αυτό είναι που θέλω να πω εγώ έτσι σαν εισαγωγή, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Σήμερα και όχι αύριο. Ήδη, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, η κυβέρνηση κινείται ταχύτατα προς αυτή την κατεύθυνση. Και πράγματι είναι εξαιρετικά σημαντικά τα μέτρα τα οποία συζητούνται, διαραίουν στον τύπο ή έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανακοινώνονται. Όμως θεωρώ και εδώ οι τράπεζες είναι για να βοηθήσουν και να δώσουν την τεχνογνωσία που έχουν στο κομμάτι αυτό, μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα και πολύ πιο συντονισμένες δράσεις, έτσι ώστε πράγματι αυτή η αλλαγή κουλτούρας που τίνει να δημιουργηθεί από το λάθος λόγο, να παγιωθεί και πλέον να μπούμε σε μια νέα εποχή
για την Ελλάδα που μόνο ωφέλη θα έχει, ειδικά στο φορολογικό επίπεδο και στα έσοδα του δημοσίου, που ξέρετε όλοι πόσο σημαντικά είναι σήμερα. Ο κύριος Καμπανόπουλος, από τη Βίζα. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Σαββαίδου, κύριε Μισδανίτη, δεν διαφωνώ σε τίποτα με όσα είπατε μέχρι τώρα. Εμείς είμαστε στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Όντως υπήρξε μια μικρή μείωση στον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά αν δούμε τη χρήση του Ιουλίου και του Αυγούστου του περασμένου έτους, η αύξηση ήταν της τάξης του 80 και 85%. Άρα, επειδή παρατηρούμε τις συναλλαγές που περνάνε μέσα από τα συστήματά μας, βλέπουμε ότι ακόμα διατηρούνται σε αρκετά μεγάλο ύψος. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπατε σχετικά με τις μελέτες που γίνονται για τα ωφέλη των ηλεκτρονικών πληρωμών. Όντως, αν δούμε σε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη διείσδυση ηλεκτρονικών πληρωμών, τα μεγέθη της παραοικονομίας είναι πολύ πιο μικρά. Και βέβαια αυτό που αναφέρατε, ότι αν καταφέρουμε να αυξήσουμε τις ηλεκτρονικές πληρωμές 5 έως 10% μέσα σε 4 χρόνια, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδα για το κράτος περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλά νούμερα και θεωρώ ότι εκεί δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Γι' αυτό εμείς έχουμε τα συστήματα τα οποία είναι διαθέσιμα να επεξεργαστούν μεγάλο όγκο συναλλαγών. Σήμερα στην Ελλάδα μόνο 1 ευρώ στα 33 εξοδεύεται σε κάρτες Visa. Φαντάζομαι με τα σχήματα τα υπόλοιπα το νούμερο αυτό γίνεται 1 στα 20 ευρώ. Παρ' όλα αυτά οι δυνατότητες είναι μεγάλες. Τα συστήματα μας είναι έτοιμα να υποστηρίξουν αυτές τις συναλλαγές και απλά περιμένουμε να συνεχιστεί αυτό το momentum που ξεκίνησε με τα περιοριστικά μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν δεν είστε τόσο κουρασμένος, να υπενθυμίσετε σε εκείνο το δεκάλεπτο το μεσημέρι το ύψος των συναλλαγών για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί το μεσημέρι το αναφέρατε κάποια στιγμή, αλλά ενδεχομένως να μην ήταν κάποιοι κύριοι. Να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος του. Τη σημαντικότητα του θέματος, τη σημασία του θέματος. Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τι λέγαμε, γιατί είχαμε πει διάφορα πράγματα. Λίγο, ναι, ναι. Απλά νομίζω αναφέρεστε στο πόσες συναλλαγές γίνονται ανά δευτερόλεπτο με τα συστήματα αυτά. Ναι, είναι γύρω στις 1.600 συναλλαγές το δευτερόλεπτο στην Ευρώπη. Τα συστήματα βέβαια είναι έτοιμα να υποστηρίξουν τριπλάσιο όγκο συναλλαγών. Σίγουρα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα υποστήριξης. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να. Λοιπόν, και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χάρη Καρόνη, ο οποίος είναι ένα φοβερό παράδειγμα πώς η τεχνολογία έχει συγκλίνει και έχει μετακινηθεί και σε άλλους τομείς. Αυτό είναι και η ουσία του σημερινού συνεδρίου, είναι η σύγκληση του τεχνολογικού τομέα με τον τραπεζικό, καλύπτοντας την πληθώρα θεμάτων και όλες τις πτυχές αυτού του σοβαρού ζητήματος. Κύριε Καρόνη, θα θέλετε να μας πείτε λίγο την άποψη της Viva και πώς η Viva τι προτάσεις έχει να κάνει και προς την πολιτεία και προς τα ιδρύματα πληρωμών, διότι αποτελείται ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ λίγο σε δύο πράγματα που ακούστηκαν από τους εκπροσώπους του κράτους στην ουσία. Για πρώτη φορά άκουσα το κράτος να θέλει να διορθώσει μόνο τα πράγματα και θα σταθώ στον 1033 του 2014 στη συγκεκριμένη πόλη όπου η κυρία Σαββαίδου είπε σήμερα ότι την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει η συγκεκριμένη πόλη. Αυτή η συγκεκριμένη πόλη αφορά τους παρόχους στην ουσία υπηρεσιών πληρωμών που δίνουν δεδομένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Μια αλλαγή στην οποία θα φέρει μια ισορροπία στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και έρχεται σε συνδυασμό με κάτι που είπε ο κ. Μηδενίδης, που επίσης με εντυπωσίασε, το ότι γνωρίζετε καθ' όλη τη διάρκεια την προεκλογική, αλλά και ακόμη και σήμερα, όπως είπατε, χαρακτηριστικά, που είναι αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα οι issuers, ένα τεράστιο πρόβλημα από κεφάλαια που φεύγουν στο εξωτερικό, στην ουσία σπάζοντας τα capital control, το οποίο είναι, αν θέλετε, το πιο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα, έμποροι που βρίσκονται στην Ελλάδα
εκαθαρίζουν ήδη στο εξωτερικό και σπάνε τα capital controls στην ουσία με αυτόν τον τρόπο και βγάζουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί? Διότι αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ αυτών που έχουν φυσική εγκατάσταση στη χώρα και αυτών που έχουν στην ουσία passport χωρίς φυσική εγκατάσταση, δεν δίνουν data στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για το ξέπλυμα χρήματος. Τι σημαίνει αμέσως? Σημαίνει ότι όλοι εμείς θα πρέπει να δίνουμε data στο Υπουργείο Οικονομικών και οι μισοί έμποροι, να μην πει όλοι, ή ένα πολύ μεγάλο μέρος καταναλωτών, θα χρησιμοποιούν μεθόδους και μέσα πληρωμής, τα οποία στην ουσία δεν καταγράφουν. Αν λοιπόν η Pay Safeguard δεν δίνει data στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν ακολουθεί το EML της χώρας, τότε η συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα, είναι, θα έχει, αν θέλετε, ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις τράπεζες. Αν η MyPOS χρεώνει κάρτες και βγάζει τα λεφτά της στο Λουξεμβούργο, τότε δεν θα μπορέσει κανένα μηχανάκι καρτών, θα έχουμε σπρώξει όλους εμπόρους να βάλουν μηχανάκια, αλλά αυτά τα χρήματα θα βρίσκονται στο εξωτερικό. Δεν θα έχουν περάσει ποτέ, ούτε καν την υποψία του θα έχει το Υπουργείο Οικονομικών για αυτές τις συναλλαγές. Αν το PayPal δεν δίνει data στο Υπουργείο Οικονομικών, πείτε μου πόσοι θα έχουν account στο PayPal την επόμενη μέρα. Άρα εδώ είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο δεν λύνεται από έναν μόνο φορέα, δεν λύνεται μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Χρειάζεται την υποστήριξη και του Υπουργείου Οικονομικών, χρειάζεται και την υποστήριξη και της Γενικής Γραμματείας Εσόδων προφανώς, αλλά και την υποστήριξη όλων μας. Διότι διάβασα και ένα άρθρο σήμερα που έλεγε ότι η φοροδιαφυγή είναι σαν την πλαστελίνη. Όντως είναι σαν την πλαστελίνη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ομάδες κρούσης για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ανταπεξέλθουμε σε αυτό όλο το πρόβλημα. Διότι η φοροδιαφυγή θα βρει καινούργιους δρόμους, καινούργιες διεξόδους. Και έχοντας το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, αν θέλετε, μετά τα capital control σε μια πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, βρισκόμαστε ακόμη πιο δύσκολα να πρέπει να πατάξει το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της, να βοηθήσει την πάταξη της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα να δέχεται αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Αυτή είναι η τοποθέτηση για μένα. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία, αλλά που πρέπει πραγματικά να την χρησιμοποιήσουμε και που πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε βάζοντας μπροστά την τεχνολογία. Θα κλείσω λέγοντας, δεν υπάρχουν πια τράπεζες, υπάρχουν πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, που είναι τράπεζες, που είναι ιδρύματα πληρωμών και είναι και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος όπως εμείς. Δεν υπάρχουν πια τραπεζικοί λογαριασμοί. Υπάρχουν υπηρεσίες πληρωμών, που μπορεί να είναι λογαριασμοί πληρωμών, που οι λογαριασμοί πληρωμών μπορεί να είναι είτε τραπεζικοί λογαριασμοί, είτε ηλεκτρονικά wallet. Άρα μιλάμε για ένα καινούριο πλαίσιο, στο οποίο αυτό το καινούριο πλαίσιο, η συνεργασία όλων μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πραγματικά να παταχθεί η φοροδιαφυγή, χωρίς όμως να κάνουμε κύκλους και να κυνηγάμε τον εαυτό μας. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στον κύριο Στεφανόπουλο. Κύριε Στεφανόπουλε, πολλοί ίσως να αναρωτηθούν γιατί και πρόσωπος των εταιριών κινητής τηλεφωνίας σε αυτό το πάνελ, αν και βέβαια το εξηγήσαμε στα προηγούμενα session. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Υπόθηκαν νωρίτερα στις προηγούμενες ενδιαφέρουσες συνεδρίες ακόμα και θέματα ρυθμιστικής σύγκλησης μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ιδρυμάτων πληρωμών και τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Εν γέννη, πολύ συνοπτικά, συγγνώμη, ποια είναι η δική σας θέση και ποιες οι προτάσεις σας προς την πολιτεία ως προς αυτό το θέμα? Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτό το διάλογο. Έχω την ελπίδα και την αίσθηση ότι μπορεί πράγματι να είναι ένα κατ' εξαίρεση συνέδριο από προβληματισμού σε συνέδριο που μπορεί να ταΐσει μια συστημική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω το εξής. Το πρόβλημα που συζητάμε δεν είναι τεχνολογικό, δεν είναι τραπεζικό,
δεν είναι φοροδιαφυγής μόνο. Η βάση του κυρίως έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα της χώρας σαν μια συγκροτημένη κοινωνία. Για παράδειγμα, το πρόβλημα που θίχθηκε προηγουμένως με τις συναλλαγές που γίνονται εκτός συνόρων θα προέκυπτε, ανεξάρτητα από τη φοροδιαφυγή, από τον τρόπο που παγκοσμιοποιούνται οι συναλλαγές και θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε ένα σχέδιο να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν έχουμε σχέδιο? Σχέδια υπάρχουν σε κάθε έναν οργανισμό ξεχωριστά. Και πολύ καλά σχέδια σε κάθε έναν οργανισμό ξεχωριστά, όμως, και όχι σε επίπεδο χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, η προσέγγιση που θα πρότεινα να συζητήσουμε είναι η εξής. Δέσμευση θεσμική και όχι ευκαιριακή, άρα σε βάθος χρόνου, σε ένα σχέδιο. Σε ένα σχέδιο το οποίο θα ποσοτοκοποιεί το πρόβλημα και θα το κάνει ορατό στους συμμετέχοντες με ένα story. Για παράδειγμα, σε μένα η φοροδιαφυγή είναι απειλή, διότι όσο δεν την απαντάμε, έχω μια συνεχή πρόκληση να φοροδοτώ το κράτος και από 40% φόρο, σαν στέλεχος μιας επιχείρησης, πληρώνω σήμερα το 60%. Προσωπικό μου πρόβλημα είναι? Όχι, κύριε. Διότι σε 5 χρόνια κάνετε fast forward και δεν θα υπάρχουν στελέχοι στην Ελλάδα να λειτουργούν. Θα έχουν φύγει όλοι να πάνε να βρουν το βιώσιμο στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια πρόκληση για τη χώρα. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα φοροδιαφυγής το οποίο ποσοτικοποιείται. Ποιο είναι αυτό? Εάν η ίση φοροδιαφυγή του ΦΠΑ ποσοτικοποιείται, ας πούμε, στα 9 δις, υπόθηκε στο συνέδριο, και αν ένας ρεαλιστικός στόχος είναι σε μια πενταετία να έχουμε εγκλωβίσει τα 5 δις από αυτά, άρα το σχέδιό μας έχει αυτό το στόχο. Άρα, αν φτιάξουμε ένα σχέδιο, πρέπει να έχει συγκεκριμένο στόχο και να μετρηθούμε κατά πόσο μπορούμε συνεργατικά να απαντήσουμε χρόνο με το χρόνο, τρίμηνο με το τρίμηνο, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε στις επιχειρήσεις μας, σε συνεργατική μορφή με τη στρατηγική μιας κυβέρνησης, μιας κεντρικής τράπεζας και ούτω καθεξής, να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση. Αυτή η πρόκληση δεν μπορεί να μην απαντήσει και σε θέματα πώς θα κινητοποιήσουμε την αγορά. Η κινητοποίηση της αγοράς είναι και θέμα της πολιτείας, δηλαδή πολιτικές οι οποίες δεν θα δίνουν αντικίνητρα, δεν θα είναι αντιφατικές, θα συνάδουν με το σχέδιο, αλλά και εμπορικά πλάνα. Δηλαδή θα κληθούμε εμείς σαν επιχειρήσεις να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο που υπάρχει και να αναπτύξουμε συνεργατικά μοντέλα με τους εμπόρους, με τις τράπεζες, σαν πάροχοι επικοινωνιών, για να αξιοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική. Από αυτό θα κερδίσουμε όλοι. Είναι μια στρατηγική win-win που μπορεί να μεταφραστεί στα επιχειρηματικά σχέδια και αυτό να κινητοποιήσει τους οργανισμούς θετικά και να μην είναι μια άσκηση όπως είναι μια άσκηση corporate social responsibility ή το καλώς έχει στις σχέσεις με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά να είναι κάτι χειροπιαστό το οποίο περνάει από το σχέδιο της κυβέρνησης στο επιχειρησιακό πλάνο της κάθε εταιρείας και μπορεί να καταλήξει να είναι λόγω της εμπειρίας που θα αναπτύξουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε ένα ελκυστικό customer experience που λέμε, που να κρατήσει και τον άλλον εμπορικά στην ελληνική αγορά με τα προϊόντα και να μην θέλει να φύγει να πάει στην PayPal και την Apple. Άρα λοιπόν έχουμε δουλειά να κάνουμε, έχουμε προβλήματα λυμένα και μια εξαιρετική βάση, διότι είναι όλη η με σοβαρή άποψη και συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση, αλλά όμως δεν έχει συγκροτηθεί μια στρατηγική. Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση ότι έχουμε κάτσει κάτω και έχουμε κάνει το πλάνο. Γιατί ο στόχος σε μένα δεν είναι ξεκάθαρος, μπορεί στο μυαλό άλλο να είναι, αλλά θέλω να τον μάθω, να γίνω κομμάτι αυτής της προσπάθειας και αντίστοιχα μια σειρά από συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και να προσφέρουν θετικά. Επίσης, υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες θα μας αλλάξουν τα σχέδια στην πορεία. Θα πρέπει να έχουμε τη συνεργασία αυτή τη θεσμική σε βάθος χρόνου για να μπορούμε να διορθώσουμε τα πλάνα. Άρα, αυτό που θα ήθελα να δω είναι σε επίπεδο διακηρύξεων της κυβέρνησης, προγραμματικές δηλώσεις, τη στοχοθέτηση, τη δέσμευση για αυτή τη συνεργασία, σε επίπεδο επιχειρήσεων και ενώσεων ένα μνημόνιο συνεργασίας και θεσμό ο οποίος θα διατηρείται ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και θα συνεχίσει να υπάρχει και στοχοθέτηση η οποία θα μας κινητοποιεί και θα μπορούμε να πούμε μια ιστορία σε εμάς και στους ανθρώπους μας που θα τους κινητοποιήσει επίσης θετικά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ανακοινώσαμε στη συνέχεια μετά το πέρας συνεδρίου, θα ακολουθήσει μια σύνθεση συγκεκριμένων προτάσεων από όλους τους διοργανωτές που είναι ουσιαστικά όλοι οι φορείς, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο ΣΕΙΠΕ, ο ΣΕΚΕ, εσείς η Ένωση Εταιρεών Κινητής Τηλεφωνίας. Άρα είναι όλοι μέσα, ο Γκρέκα, ηλεκτρονικό επιχειρήν. Ακούσαμε φοβερά πράγματα για τη μείωση κόστος, όλη την αλυσίδα, από ηλεκτρονική τιμολόγηση. Και όχι μόνο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ιωαννίδη, καταρχήν, από την Τράπεζα Αττικής, να μας δώσει την τοποθέτηση εκ μέρους της τράπεζάς του. Υποθέτω ότι είναι ανοιχτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Εκπροσωπώ, βέβαια, την πέμπτη πια ελληνική τράπεζα, 100% ιδιωτική. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην ομιλία της κυρίας Σαββαϊδού. Αν μέτρησα καλά, αναφέρθηκε 3 ή 4 φορές στη λέξη τελωνία. Είπε για την πόσο θα είναι σταθερή από εδώ και πέρα όλη αυτή η κίνηση που γίνεται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Και βέβαια μίλησε ακόμη και για σχέδιο δράσης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά και να πω ότι, κατά την άποψή μου, το θέμα της φοροδιαφυγής είναι ένα πολύ μικρότερο κομμάτι της συνολικής διαφθοράς που πρέπει να μας αντιμετωπίσει. Εάν δεν δούμε τη διαφθορά, επιτρέψτε μου να πω, είναι σαν να δίνουμε μια που είναι και της μόδας σε κάποιον οδηγό να έχει μια Πόρσε με σβηστά φώτα και να τρέχει με 100 χιλιόμετρα με κλεισμένα τα μάτια. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σκοτωθεί. Πράγματι λοιπόν, για να γυρίσω σε αυτά τα οποία από αυτά που ανέπτυξε η κυρία Σαββαϊδού, κάποτε ρώτησα κάποιον ειδικό ο οποίος είχε έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το λέω πώς πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Η απάντηση βέβαια ήταν αυτά τα οποία είπε η κυρία Σαββαϊδού, τελωνία, τελωνία, τελωνία. Πράγματι θα πρέπει να δούμε το εξής. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη φοροδιαφυγή πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η ύλη μας. Και εδώ πράγματι έχουμε πρέπει να βρούμε την εισαγόμενη υπεραξία, την εισαγόμενη αξία και βέβαια ποια είναι η προστιθέμενη. Εν προκειμένου την προστιθέμενη αξία μπορούμε να τη βρούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι περίπου το 70-80% του ΑΕΠ της χώρας από βιομηχανίες οι οποίες έχουν ισολογισμούς. Άρα λοιπόν και με το ΚΑΦΣ πλέον που είναι, αν θυμάμαι καλά, από 500 ευρώ και πάνω οι πληρωμές, άρα πραγματικά δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι οι υπόλοιπες 800 ή 1 εκατομμύριο περίπου επιχειρήσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι οποίες δεν έχουν καν μηχανάκια εντός εισαγωγικών, τα POS. Σήμερα έτσι, για να ξέρουμε κιόλας ότι η καλύτερη εμπορική δραστηριότητα θα ήταν κάποιος να μπορέσει να βρει διαθέσιμα μηχανάκια για να τα πουλήσει. Η αγορά πραγματικά είναι άδεια. Στις 800 λοιπόν με 1 εκατομμύριο περίπου επιχειρήσεις, αν υποθέσω καλά, θα πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, 100 ή 200 χιλιάδες που χρησιμοποιούν τα POS. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικά μια απίστευτη δραστηριότητα όπου κάποιος μπορεί και πρέπει να βρει αυτή την ύλη. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το εξής. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια, θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί. Νομίζω όμως ότι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να νιώσει ότι αυτά τα οποία προσφέρει στην πολιτεία, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα παίρνει πίσω. Εάν το πετύχουμε αυτό, τότε πραγματικά οι τράπεζες μαζί με το δημόσιο εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να φροντίσουμε, να αυξήσουμε τη φορολογητή ύλη. Νομίζω έφαγα πολύ χρόνο. Θα ήθελε η κυρία Γενική Γραμματέας να τοποθετηθεί επί της ερώτησης. Ευχαριστώ πολύ.
κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα λίγο να μείνω σε 2-3 σημεία από αυτά που άκουσα και να ξανεπανέλθω λίγο στην μελέτη αυτή που ανέφερα προηγουμένως για την, που έκανε η Διεύθυνση Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας ότι αν αυξηθεί η χρησιμοποίηση καρτών αλλά και γενικότερα ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά 1-10%, τότε στην πραγματικότητα, πέρα από το γεγονός ότι, όπως είπα, τα έσοδα θεωρούμε ότι θα υπερβούν τα 300 εκατομμύρια ετησίως, υπάρχουν βεβαίως και πολύ φιλόδοξες εκτιμήσεις ακόμα και για 3 δις, εφόσον υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βεβαίως μακροοικονομικά μεγέθη. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το φιλόδοξο, ακόμα και αν δούμε την πιο συντηρητική επίδραση που μπορεί να έχει η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι από την χρήση αυτών των μέσων πληρωμής, αυτό που θα γίνει είναι ότι περίπου θα έχουμε μία αντιμετώπιση της παραοικονομίας κατά 0,43% ανά μία μονάδα που αυξάνεται στην πραγματικότητα η χρήση των πληρωμών. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω, γιατί λίγο πολύ όλοι το αναφέρατε και πιο πριν, ότι πολύ σημαντικό είναι τα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν στο επίπεδο το κυβερνητικό να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, θα λέγαμε, αξιόπιστες ή πιο πιθανό να συμβούν από το αν θα επιλεχθεί η υποχρεωτική στην ουσία χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών ή απλά μια χρήση σε εθελοντική βάση που μέσω διάφορων άλλων κινήτρων θα προσπαθήσουμε να επεκταθεί. Που σαφώς φαίνεται ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας φαίνεται να μας δίνει πολύ πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση θα είναι σημαντικό να δοθούν και κίνητρα σε πολίτες και επιχειρήσεις για την χρήση αυτών των μέσων, μολονότι θεωρητικά θα έπρεπε σε μια κοινωνία που πραγματικά νοιάζεται έτσι, για το συμφέρον και της οικονομίας και των δημοσίων εσόδων, να μπορεί να το κάνει και χωρίς κίνητρα. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι τουλάχιστον σε ένα αρχικό στάδιο αυτό θα ήταν, μάλλον θα έλεγα, αναπόφευκτο. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστεί και μία στρατηγική για την ενίσχυση και της συνείδησης και της συμμόρφωσης φορολογικής στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μία καμπάνια για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, αλλά και την εισαγωγή ενδεχομένως στην εκπαίδευση μαθήματος φορολογικής συνείδησης, μαζί με τις λοιπές δράσεις που μπορούν να προωθηθούν. Ενώ νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στο να αντιστρέψουμε και αυτό που λίγο πολύ είπαμε όλοι, ότι βλέπουμε και μια μείωση όσο περνάει η περίοδος των κεφαλαϊκών περιορισμών. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα λίγο να σημειώσω είναι ότι τονίστηκε ότι ενδεχομένως κάποια μέτρα ή κάποιες κινήσεις γίνονται ίσως λίγο πρόωρα ή λίγο γρήγορα. Ή, εν πάση περιπτώσει, το είχαμε δει αυτό στο παρελθόν και αυτό πολλές φορές δεν βοήθησε πραγματικά. Θα ήθελα να πω ότι όντως, αν ας πούμε, δούμε ένα παράδειγμα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το γεγονός ότι θεσμοθετήθηκε πολύ γρήγορα η δυνατότητα πληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο με την ταυτότητα πληρωμής, την ταυτότητα οφειλής, είχε βεβαίως πολύ σημαντικά ωφέλη για το δημόσιο. Ωστόσο, ακριβώς επειδή έγινε με έναν τρόπο, θα έλεγα, σχετικώς πρόωρο ή βιαστικό, είχε ως αποτέλεσμα να λύσει από τη μία πλευρά προβλήματα, να δημιουργήσει όμως μια σειρά από πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των ΔΟΗ. Με τις λεγόμενες υπερεισπράξεις και το φοβερό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ΔΟΗ της χώρας να διαχειριστούν τον όγκο των υπερεισπράξεων που δημιουργείται από το γεγονός της πίστωσης μετά των εισπράξεων που γίνονται στα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό στην πραγματικότητα, είμαστε τώρα στην πρώτη φάση που αντιμετωπίζεται με οδηγίες που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα προς τις ΔΟΗ της χώρας, με τη βοήθεια και πάλι των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος, και θεωρούμε ότι τουλάχιστον σε ποσοστό, τουλάχιστον 90% θα αντιμετωπιστεί, κάτι το οποίο θα βοηθήσει ώστε να σταματήσουν οι ΔΟΗ να έχουν τόσο, θα λέγα, βαρύ φορτίο και να μπορέσουν πλέον να στραφούν προς άλλου είδους δραστηριότητες.
Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι μολονότι έγινε γρήγορα, ίσως πρόωρα και βιαστικά, πλέον η εμπειρία έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί πολύ η εμπειρία του ιδιωτικού τομέα, των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδας, που μας βοηθάει σε όλα αυτά. Έχει αυξηθεί πολύ η εμπειρία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα. Και έτσι θεωρώ και εγώ ότι πραγματικά είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ένα άλλο που το σημείωσα, είπα για τη 1033 και είπα προς το τέλος ότι θεωρώ ότι το σημαντικό είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών που θα πάρουμε μέσω αυτών των ηλεκτρονικών πληρωμών. Καθώς πάντα μιλάγαμε πάντα για τη διασύνδεση ταμιακών, μιλάγαμε πάντοτε για την αυξημένη χρήση των πώς κλπ. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά κάποιος πρέπει να πατήσει και το κουμπί για να πάει πληροφορία και να το χρησιμοποιήσει. Άρα, σημαντικό είναι να πείσουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα μέσα. Και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να γίνει με τη θεσμοθέτηση ως ένα βαθμό υποχρεωτικής χρησιμοποίησης αυτών των μέσων, τουλάχιστον για ορισμένες συναλλαγές, και σε κάθε περίπτωση με την παροχή κινήτρων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε μια πρώτη φάση τα όποια προβλήματα από την μη χρησιμοποίηση όλων αυτών των μέσων που η νομοθεσία μπορεί να παρέχει και βεβαίως και οι φορείς πληρωμής προσπαθούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαββαϊδού. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε εντελώς μέσα στο πνεύμα της λύσης, του τρόπου λύσης επίλυσης του προβλήματος. Πολλά ακούστηκαν σήμερα τόσο από τεχνολογικής άποψης, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις πρέπει να γίνουν, όσο και για μια σειρά προτάσεων για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, πολλά από τα οποία μας αναφέρατε. Να σας μεταφέρω το ότι υπόθηκε, έγινε μια αναλυτική κουβέντα και ένα debate. Ο κύριος που ξεκίνησε το debate βρίσκεται κάτω στο κοινό ακόμα, για το ότι αναφέραμε ότι η βίαιη αύξηση, ο βίαιος τρόπος με τον οποίο έγινε αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω των capital control, έχει δύο όψεις. Το ένα είναι ότι, μα για ποιο λόγο να γίνει υποχρεωτικό κάποιοι οπωσδήποτε να πληρώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο και να μην χρησιμοποιούν μετρητά. Κάποιοι εκπρόσωποι εδώ και από ιδρύματα πληρωμών και από τους τεχνολογικούς παρόχους είπαν ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά ο σκοπός είναι η χώρα να οχυρωθεί τεχνολογικά, έτσι ώστε κάποιος που θέλει, επιθυμεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, να μπορεί, ψηφιακές πληρωμές, να μπορεί να τα κάνει. Άρα, θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ, σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο, τελικά τι είδους τεχνολογικές αναβαθμίσεις απαιτούνται τόσο από την πλευρά του δημοσίου τομέα, για να μπορούν να αποδεχτούν όλες τις πληρωμές ψηφιακά, παράδειγμα, συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών, όπως γιατροί, λογιστές. Να αναφέρω πολύ απλά παραδείγματα, και σήμερα η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, προσπαθώντας να πάρει συνέντευξη, έλεγε: εγώ έχω κάρτα, η μητέρα μου έχει κάρτα, θέλω στο γιατρό μου να μπορώ να πληρώνω. Ο γιατρός, απ' την άλλη, δεν μπορεί να προμηθευτεί, γιατί δεν έχει γίνει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Άρα, θέλω να μας πείτε τη δική σας πρόταση. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία, την οποία ζητάνε πάρα πολλές φορές τα αφημί του. Δεν γνωρίζω κι εγώ τόσο καλά τις λεπτομέρειες του θέματος. Έγινε ένα debate πάνω σε αυτό. Θα ήθελα, λοιπόν, τι μέτρα, νομοθεσία, τεχνολογική αναβάθμιση θεωρείτε ότι θα συμβάλλουν στην χρήση των πληρωμών προς το δημόσιο τομέα, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει? Ο κύριος Δρόσος από την Alpha Bank. Θα είμαι λίγο επιθετικός στις προτάσεις, καθότι είναι το κατάλληλο κοινό, είναι, όπως είπαμε, κατάλληλη στιγμή, και ταυτοχρόνως εκτιμώ ότι πρέπει να γίνουμε και πρακτικοί. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα πρέπει να πάμε με συγκεκριμένους στόχους σε μια υποχρεωτικότητα σε οτιδήποτε αποφασίσουμε. Και θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα αφορούσε πληρωμές ιδιωτών και φυσικών προσώπων, τώρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους επιδηματίες, με την επιχειρηματικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και εφόσον έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλές εθνικές διαβουλεύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, νομίζω ότι 4 πρακτικά έργα, που δεν ξέρω αν σας έχουν πληροφορήσει σε τι βαθμό είναι η ενημέρωση, αλλά πολλοί από εδώ μέσα έχουν συμμετάσχει πολύ πριν από εμάς και μαζί μας,
θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να εξετάσετε. Αφού κάνουμε σαν στόχευση λοιπόν την επιχειρηματικότητα, η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε μια υποχρεωτικότητα συναλλαγών ηλεκτρονικών B2G. Να ξεκινήσουμε με το δημόσιο. Γιατί αυτό θα είναι μια μεγάλη μόχλευση μέσα στην κοινωνία. Αν αναλογιστούμε και το βαθμό εργασιών που περνάει μέσα από το δημόσιο, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη δομική αλλαγή. Εμείς οι τράπεζες είμαστε έτοιμες προς αυτή την κατεύθυνση σε 4 βασικά σχέδια. Το πρώτο σχέδιο, το οποίο πραγματικά όποιον και αν ρωτήσετε σε αυτό εδώ το χώρο, κάποιος θα έχει βάλει ένα λιθαράκι, είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι τράπεζες να έχουν φτιάξει πλατφόρμα στη Δία να την έχουμε πληρώσει, να την έχουμε στο 95%, να έχετε τη δυνατότητα, αν πάρετε την απόφαση να προχωρήσουμε στο B2G συγκεκριμένα, να πάμε να κάνουμε και κούμπομα και τις πληρωμής και να δείτε από εκεί τα στοιχεία και περιμένουμε μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Πολύ εύκολα τη λύνουμε. Υπάρχει ειδική ομάδα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μαζί με τον ΣΕΠΕ, μαζί με όλους τους φορείς. Υπάρχουν εταιρείες πάροχοι οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει και ταυτοχρόνως έρχεται και αναγκαστικά μια πολύ μεγάλη μεταβολή, την οποία προφανώς σας έχουν ενημερώσει, από την Επιτροπή. Έναν κανονισμό προς εφαρμογή. Άμεσα. Το δεύτερο, ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το πρωί τον Υπουργό να μιλάει για επαγγελματικό λογαριασμό. Τι υπέροχα που νιώσαμε. 38-42 νόμος, 2010, άρθρο 20. Υπάρχει μια ομάδα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μαζί με το Υπουργείο και τις υπηρεσίες, που φάγαμε μήνες για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Στο πώς θα λειτουργήσει, τι μορφή θα έχει, πώς θα σας εξυπηρετήσει για να παίρνετε τα στοιχεία και σε πόσο χρόνο μπορούμε να το κάνουμε. Δεύτερη δομική αλλαγή που πράγματι μπορεί να κουμπώσει και με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τρίτη προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου, ένα έργο το οποίο θα το βρείτε στο Υπουργείο, αλλά το οποίο αφορά επίσης ροές. Ροές οι οποίες θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΙΠΟΥΔΟΕ. Τι σημαίνει αυτό? Ένα μεγαλόπνο έργο, το οποίο δεν θέλουμε να είναι φαραωνικό, δεν θέλουμε να το δούμε έτσι όπως το είχαν σχεδιάσει, αλλά είναι πολύ απλό. Ό,τι αφορά επιχείρηση και ροή που περνάει από Επιτροπή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, να περνάει ηλεκτρονικά. Όπως οποιαδήποτε συναλλαγή προηγμένων χωρών γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμο, υπάρχει, είναι η τεχνογνωσία στις Βρυξέλλες, μέσα από τα δικά σας τα κανάλια, με τη βοήθεια και των τραπεζών, μπορούμε να ενημερώσουμε την πελατεία, μπορούμε να προετοιμάσουμε στην καινούργια προγραμματική περίοδο στο ΕΣΠΑ να υπάρχει και μια υποχρεωτικότητα ενδεχομένως, προχωράω πολύ περισσότερο στις όποιες προκηρύξεις, να κλείνει ηλεκτρονικά το κύκλωμα, εσείς να παίρνετε τα στοιχεία και με τα mining tools τα οποία έχετε προγραμματίσει να μπορείτε να κάνετε τη διασταύρωση και όλοι να είμαστε μια χαρά. Τελευταίο, Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον έχουμε προγραμματίσει σαν χώρα από την πληροφόρηση που έχουμε ότι πλέον οι πληρωμές δημοσίου περνάνε από εκεί και αυτό θα γίνει άμεσα, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να προετοιμαστούν οι τράπεζες που έχουν πελάτες στους φορείς δημοσίου, να τους εκπαιδεύσουμε, να αλλάξουμε την κατεύθυνση, ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα προϊόντα για να προχωρήσουμε, να είναι σύμφωνοι η Τράπεζα της Ελλάδος και ταυτοχρόνως να εξυπηρετήσουμε τους δικούς σας στόχους. Άρα, για να είμαστε αποτελεσματικοί, κλείνω και δεν θέλω να μακρηγορήσω παραπάνω. Η αποτελεσματικότητα κρίνεται από συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους μπορούμε να εκπληρώσουμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της χώρας, την κατάσταση που είναι και φυσικά με τα resources και τις υποδομές που έχουν οι τράπεζες. Γιατί πράγματι μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή σας προτείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκτικός και πρακτικός. Δεν μακρηγορήσατε. Κύριε Τζάκου, θα σας έδινα τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτως με τον Παναγιώτη και ισχύει ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Το invoicing είναι έτοιμο και μια διάταξη χρειάζεται για να μπορέσει να δουλέψει, γιατί αυτό θα κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Εκτός από αυτό, συμφωνούμε απολύτως με όσα πρότεινε η κυρία Σαββαϊδού και θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποχρεωτικότητα. Δεν έχουμε περιθώρια να λέμε αν θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό και μόνο έτσι θα τηρηθεί.
Υποχρεωτικότητα, μιλάμε πρώτα για τους ιδιώτες. Υποχρεωτική χρήση πάνω από κάποιο ποσό, ας το ορίσουμε ποιο θα είναι αυτό, που θα είναι υποχρεωτική χρήση της κάρτας. Αυτό είναι, μας συμβαίνει και στη γειτονική μας Ιταλία, με νούμερα που έχουν κατέβει αρκετά χαμηλά. Δεν έχει σημασία που θα το ορίσουμε στα 100 ευρώ, στα 150, ό,τι πούμε, αλλά να ισχύει για όλους υποχρεωτικά. Και παράλληλα, μπορούμε να δώσουμε και κίνητρα, έκπτωση φόρου, καταλογισμό μειωμένου ΦΠΑ, οτιδήποτε σκεφτούμε. Τα νούμερα και οι τέσσερις τράπεζες που έχουν, οι πέντε τράπεζες και οι φορείς, μπορούμε να τα μαζέψουμε πάρα πολύ γρήγορα για να έχετε μια αίσθηση τι μπορεί να είναι αυτό στα νούμερα, που είναι βασικό για εσάς. Το δεύτερο είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις και επιτιδευματίες. Και εκεί υποχρεωτικότητα. Έκπτωση φόρου στις πωλήσεις από κάρτες, υποχρεωτική χρήση στα μηχανάκια τα POS με μια καταληκτική ημερομηνία αντικατάστασης, να δώσουμε 3-4 μήνες, αλλά να είναι υποχρεωτικό αυτό. Το ίδιο στους επιτιδευματίες, υπάρχει πια τα mobile POS με πολύ χαμηλότερο κόστος που μπορεί να προμηθευτούν όλοι και οι γιατροί και δεν νοείται να μην τα χρησιμοποιούν και οι γιατροί και οι δικηγόροι. Αλλά μόνο η υποχρεωτικότητα θα το λύσει το θέμα. Και η μηχανική. Και η μηχανική. Και όλα αυτά, για να μπορούν πραγματικά να ελεγχθούν, πιστεύω ότι σε αυτό που αναφερθήκατε είναι η online διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έτσι, για να υπάρχει πραγματικός έλεγχος, γιατί και η υποχρεωτικότητα πρέπει να ελέγχεται. Αν δεν ελέγχεται, δεν θα τηρείται. Και σε όλα αυτά και να τα κάνουμε όλα αυτά υποχρεωτικά, και μόνο υποχρεωτικά θα δουλέψουμε, πάλι η παρακονομία φαίνεται και στις άλλες οικονομίες, συντηρείται, απλώς μειώνεται. Αυτό να πετύχουμε. Θα είναι μεγάλη πτυχία. Να πάμε λίγο, να κάνουμε λίγο μίξ, να μας πει ο κύριος Στεφανόπουλος, την πλευρά των τηλεπικοινωνικών παρόχων, και μετά να συνεχίσουμε με την τραπεζικό τομέα. Ήθελα να σας πω μια εμπειρία που είχα για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. 2009 Νοέμβριος, επιστολή επίσημη στον τότε Υπουργό για την ηλεκτρονική διασύνδεση ταμιακών μηχανών. Ό,τι απάντηση είχατε εσείς εκεί στην άκρη, είχα και εγώ μετά. Όχι ότι δεν. Τους είχα ρωτήσει πρώτα τι θέλουν. Και μετά πήραν την πρόταση. Ασυνέχεια και καμία συστηματική δουλειά. Φανταστείτε τι θα είχαμε κάνει εάν η συζήτηση αυτή γινόταν το 9, έτσι, και είχαμε κάτσει κάτω να δουλεύουμε. Υπάρχει τρομακτική ευκαιρία. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και αντί για γκρίνια να πάμε με αποτελέσματα. Από τη μεριά τη δική μας υπάρχει επίσης στοχευμένη πολιτική συμπληρωματική σε αυτά που τοποθετούνται οι τράπεζες και η κεντρική διοίκηση για να δώσουμε από τη μεριά του παρόχου επικοινωνιών πρώτα απ' όλα δίκτυο αλλά και υπηρεσίες διασύνδασης. Απλώς είναι και αυτό που μπορεί να γίνει κομμάτι της διαδικασίας. Επίσης, θα μου επιτρέψετε με αφορμή αυτό να μας απαντήσετε το εξής θέμα. Είχαμε δει με μέτρα βία όπως ήταν υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα να μην υπάρχει ίντερνετ σε όλη τη χώρα. Βέβαια, τώρα υπάρχει το 4G. Επειδή έχουμε τη χαρά να σας έχουμε σε αυτό το πάνελ, αν γίνουν υποχρεωτικές οι πληρωμές από διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, τα δίκτυα είναι έτοιμα και ως προς αυτό το τομέα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα στόχο κι εμείς και μια ευθύνη να τον υλοποιήσουμε. Θα απαντήσουμε με ευθύνη και δέσμευση σε αυτό το σχέδιο και με υποχρέωση να το κάνουμε. Χαρά μας να το κάνουμε, γιατί αν λειτουργούμε καλά θα έχουμε καλή εμπειρία του πελάτη. Το δεύτερο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να έχουμε πληρωμές, είναι ένα θέμα. Αλλά είναι το πρώτο βήμα. Μετά ανοίγεται ένας συναρπαστικός κόσμος για τη νέα επιχειρηματικότητα. Χρειαζόμαστε επιγόντως δεκάδες, εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα κάτσουν δίπλα, θα εξυγχρονίσουν το εμπορικό δίκτυο της χώρας, που είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα, θα εξυγχρονίσουν το τραπεζικό σύστημα, τους operators. Θα έρθουν, αυτοί μας βλέπουν σαν δεινόσαυρους. Είναι οι γάτες, οι καινούργιες. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα σε αυτή τη λογική, να κάνουμε πιο συναρπαστική την υπηρεσία, τα loyalty προγράμματα. Όλα αυτά θα έρθουν και θα κάτσουν και θα δίνεται αυτό το story μέσα από κινητά τηλέφωνα και tablets. Έτσι. Άρα τα δίκτυα πρέπει να είναι σε αυτό το κομμάτι. Και για ένα άλλο λόγο, έχουμε το δίκτυο των καταστημάτων. Αυτό το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
δεν το λέω θεωρητικά, το λέω γιατί είναι και αυτό κομμάτι της δέσμευσης του δικού μας του κλάδου. Στο κομμάτι της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης της αγοράς, στο να μπορέσεις τη λογική του software as a service να την πουλήσεις όπως και άλλα ζητήματα. Και θα μου επιτρέψετε πολύ επιγραμματικά να πω μερικά άλλα απαραίτητα για να γίνουν αυτά. Ένα θέμα. Δεν είναι μόνη της η πολιτική αυτή. Η πολιτική ταυτοποίησης. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση υποχρεωτική σε βάθος λίγου χρόνου για όλους τους πολίτες της χώρας. Δηλαδή, η ταυτότητά μου στο κινητό και στην πλαστική κάρτα στην τράπεζα, κοινό project των δυο μας, μεσοπρόθεσμο των δύο κλάδων εννοώ, σε συντονισμό πάλι με την κεντρική διοίκηση, παραδοταίω άμεσα στους πολίτες σαν εργαλείο, στις επιχειρήσεις, σαν και αυτό ένα εργαλείο μαζί με τις πληρωμές. Δεν μπορούν μόνο τις πληρωμές χωρίς την ταυτοποίηση πολιτών να ξεκινήσουν. Άρα και αυτό. Και άλλο ένα στοιχείο. Δύο ακόμα στοιχεία. Αναπτυξιακός νόμος. Το ξέρετε ότι ο αναπτυξιακός νόμος δεν καταλαβαίνει από τις λογικές cloud και software as a service. Δεν επιδοτούνται. Πρέπει να αλλάξει. Γιατί, όχι για τα πάρω εγώ, για να μπορέσεις, αντί για να δίνετε, κύριοι της κεντρικής κυβέρνησης, κίνητρο να πάρει broadband που δόθηκε πέρσι, 60 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν πέρσι στους πολίτες για να έχουν για λίγους μήνες σαν κοινωνική παροχή. Ξέρετε πόσο θα κόστιζε στις τράπεζες και σε εμάς να κάναμε ένα νέο σύστημα καθάρισης, αν το κάναμε, αν χρειάζεται, δεν λέω ότι χρειάζεται και καλά, 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, πάμε να εξυγχρονίσουμε τη χώρα, θέλουμε 25 εκατομμύρια και εξοδεύουμε 60, τα οποία θα γίνουν επισφάλειες, βέβαια, γιατί δεν πρόκειται να δοθούν, είναι άλλο θέμα αυτό, πόνος. Και δεν συζητάμε να κάνουμε βασικές μεταρρυθμίσεις με τεχνολογικές υποδομές του μέλλοντος και συζητάμε και κάνουμε παροχές λαϊκίστικες. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε από το λαϊκισμό, συστημική προσέγγιση, στη θεσμική συνεργασία, η οποία έχει άλλον ένα τελευταίο απαράβατο όρο. Απόρριτο και ασφάλεια των επικοινωνιών. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Σαββαίδου, και δεν το λέω προσωπικά σε εσάς, δεν γίνεται κάποιος ο οποίος έχει περιουσία στη χώρα να χαρτογραφηθεί και η περιουσία του να γίνει δημόσια πληροφόρηση. Γιατί δεν γίνεται, διότι όπως και να το, θα γίνει στόχος. Άρα λοιπόν πρέπει για να έχει κάποιος την εμπιστοσύνη να έρθει στην Ελλάδα, να έχει την προσωπική του περιουσία. Καλούμε λοιπόν τον επιχειρηματία που είναι εφοπλιστής να φύγει από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω πού άλλος ο άνθρωπος έχει ρίξει άγκυρες και να ρίξει την άγκυρά του εκεί που ονειρεύεται. Τι θα κάνουμε, θα του πούμε, δώσουμε και τη διεύθυνσή του και την περιουσία του στο οργανωμένο έγκλημα. Όχι, πρέπει να. Δηλαδή δεν γίνεται για να δώσουμε το καλό, την καλή είδηση. Το λέω και γίνεται με καλή πρόθεση. Τιμωρήσαμε τη φοροδιαφυγή. Πέντε ονόματα. Μα αυτός στάδωσε και μπήκε και έγινε ένας νόμιμος πολίτης. Γιατί τον τιμωρείς και του βάζεις το όνομά του και τη διεύθυνσή του και ο άλλος ξέρει που θα χτυπήσει αύριο. Πρέπει λοιπόν να χτιστεί η εμπιστοσύνη. Είναι κεφαλαιώδες θέμα. Πρέπει να είναι απόρριτα τα στοιχεία και να υπάρχουν διαδικασίες ασφάλειας. Δεν μπορείτε να αναπτύσσετε συστήματα χωρίς την καλύτερη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα. Και φυσικά δεν εννοώ εδώ ότι θα κρυφτεί το οργανωμένο έγκλημα ή το οικονομικό έγκλημα. Το αντίθετο. Πρέπει αυτούς βάλτε τους στα κάδρα, κάντε ό,τι θέλετε. Και είναι και καθήκον όλων μας να συνεργαστούμε σε αυτό. Μιλάω όμως, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στα συστήματα και αυτή η παράμετρος μας έχει διαφύγει. Η δική σας πρόταση για συγκεκριμένες τεχνολογίες. Πριν, ότι υπήρχε ένα debate με κάποιους που θέλαν ή δεν θέλαν τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Χαριτολογώντας καθαρά, θα πω ότι όποιος φοβάται το 666 να κάνει εξορκισμό στη γωνία. Δεν έχουμε καμία σχέση. Υποχρεωτικότητα, είπανε. Η υποχρεωτικότητα, θαύμασα τη Δευτέρα, την κυρία Σαββαίδου, θα το ομολογήσω σας, θαύμασα. Όταν στο Υπουργείο για πρώτη φορά εμφανίστηκε ένας νόμος στο Υπουργείο Αθλητισμού, ο οποίος υποχρεώνει πλέον για όλες τις αθλητικές, για όλες τους αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου ή οτιδήποτε, για όλα τα αθλητικά γεγονότα, να αγοράζονται τα εισιτήρια με κάρτα. Όχι, μέσα βέβαια. Θαύμασα λοιπόν εκεί ότι υπήρξε μια πίεση από τις ομάδες που λέει ναι, πρέπει να βάλουμε μετρητά από την αρχή της χρονιάς το προβλέπει ο νόμος. Και η κυρία Σαββαίδου είχε μια στάση που λέει και την επόμενη χρονιά. Και παιδιά, η τάση μας είναι να πάμε όλα ηλεκτρονικά. Αυτό είναι μια τακτική η οποία πραγματικά μπορεί να μας πάει ένα βήμα πιο πέρα. Και προς τιμήν και στον Υπουργό και στην κυρία Σαββαίδου το γεγονός ότι ένα ολόκληρο industry που είναι τα εισιτήρια, που είναι λαϊκό προϊόν, καθαρά. Πλέον θα γίνει κάρτα, αποκλειστικά, από αυτή την σεζόν. Δημιουργεί χρήση. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε κίνητρα και τα κίνητρα δεν είναι πάντα
δώσε ένα benefit στον τελικό καταναλωτή, είναι δώσε τη δυνατότητα να το κάνει χρήση και μάλιστα... Στη χρήση, στο φακέλωμα το λεγόμενο. Εντάξει, τότε ξαναρχόμαστε στο 666 και στον εξορκισμό που είπα λίγο πιο πριν. Είναι του πατανάσκελα. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω. Το ακούμε και από νέους, ενώ περιμένουμε οι νέοι που χρησιμοποιούν ευρέως τα κινητά και όλα. Οι νέοι έχουν επίσης φοβία γιατί θεωρούν ότι πλέον όταν μεγαλώσουν θα έχουν πλήρες φακέλωμα. Πρέπει λοιπόν, πώς πρέπει να... Μίλησαν πριν για θέματα ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων. Άλλο η ασφάλεια, άλλο τα προσωπικά δεδομένα, άλλο... Η φοβία. Η φοβία είναι θέμα παιδείας και είναι και θέμα και αν θέλεις τι διεξόδους δίνει σε κάποιον. Σε κάθε μια περίπτωση υπάρχουν τομείς στην οποία η υποχρέωση είναι, αν θέλετε, μονόδρομος. Έχετε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργήσει του κλίματος, συγκεκριμένες αγορές να έχουν υποχρεωτική χρήση των καρτών. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να παίζεις στον ΟΠΑΠ χωρίς κάρτα. Θα έπρεπε όλα τα στοιχήματα που παίζουν στον ΟΠΑΠ σε όλα τα καταστήματα να είναι κάρτα. Κάνοντας και τα pay-in και τα pay-out. Κάνοντας με κάρτα τα στοιχήματα στον ΟΠΑΠ, θα αλλάξεις πάλι μια συγκεκριμένη μάζα. Γιατί έχεις ταυτοποιημένες συναλλαγές, γιατί θέλεις να πατάξεις το ξέπλυμα χρήματος και γιατί θέλεις να έρθεις και να πας ένα βήμα πιο πέρα την αγορά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αγορές, οι οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα market segment, τα οποία είναι μάλιστα και υποχρεωτικό να γίνουν για να μπορέσουν να οδηγήσουν τη χρήση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα τη γνώμη της προτάσης της κυρίας Σαββαϊδού και θα περάσουμε μετά και με τους υπόλοιπους ομιλητές. Να πω μετά τον χήμαρο του κυρίου Δρόσου. Συνεχίσαμε με πολύ πρακτικές προτάσεις, συμπληρωματικές και όχι αλληλοκαλυπτόμενες. Οπότε πιστεύουμε ότι μόνο από εδώ βγήκε ένα πρώτο συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων. Πολύ σύντομα μόνο. Κροτούμε και εμείς την απόφαση της κυρίας Σαββαϊδού για τους αγώνες, γιατί ιδιαίτερα εμείς Παναθηναϊκοί, επειδή είμαστε πάρα πολλοί και επειδή πραγματικά παίρνουμε πάρα πολλά εισιτήρια και γυρίζουμε σε πάρα πολλούς αγώνες και δεν είμαστε σαν τους άλλους που έχουν μόνο διαρκείας, αλλά πηγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι στο γήπεδο. Πράγματι, μαζί με την Alpha Bank θα επικροτήσουμε για τις συμμετοχές μας στο συγκεκριμένο μέτρο. Άρα έχουμε σύγκληση και με τον αθλητικό τομέα σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελε η κυρία Σαββαϊδού και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τι ομάδα είμαι, γιατί αύριο θα είναι πρώτη είδηση. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι για το κομμάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό και εγώ του απορρίτου, θεωρώ ότι όντως το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργηθεί μια στρατηγική για τη διασφάλιση του απορρίτου. Μία πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία έγινε και εκεί βέβαια είχαμε και τη βοήθεια της Ένωσης Τραπεζών, είναι ακριβώς λόγω της ανάγκης με την ΦΑΤΚΑ που έχουμε και το... στην ουσία το σίγμα ΤΑΦ τμήμα που δημιουργήσαμε στη ΔΙΛΕΔ, για τη διασφάλιση των συναλλαγών αυτών και για τα προσωπικά δεδομένα. Και ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι εκεί έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, για την οποία στην ουσία έχει θεωρηθεί ότι υπάρχει απόλυτη προστασία των δεδομένων αυτών, στην πραγματικότητα σήμερα κιόλας συζητάγαμε πρόταση η οποία πρόκειται να γίνει στον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να δημιουργήσει δικό της γραφείο προστασίας των δεδομένων και αυτό να μην υπάρχει το σπάσιμο μεταξύ Γουδουέ και Γουγουπουσού και άρα όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς δημιουργούνται ή όλη αυτή η συζήτηση που έγινε το τελευταίο διάστημα για τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, κάποιος να προβαίνει στην παραβίαση των δεδομένων που έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, επίσης πολύ σημαντικό θεωρώ και αυτό που συζητήθηκε για την ταυτοποίηση των συναλλαγών με τους πολίτες. Ακριβώς ήθελα να πω ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει στον αθλητικό χώρο για την ταυτοποίηση όσων αγοράζουν τα εισιτήρια και εκεί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα γήπεδα και επομένως λίγο πολύ κάτι ανάλογο ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους τομείς της δημόσιας ζωής. Επομένως, θεωρώ ότι όντως εκεί είναι ένα καλό πρώτο βήμα και θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί και στις υπόλοιπες συναλλαγές.
Ακριβώς με αυτή τη λογική θεωρήσαμε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί μια παράταση για την περαιτέρω χρήση μετρητών για όσους αγοράζουν εισιτήρια, αλλά είναι μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσει από τώρα η ηλεκτρονική πληρωμή, κάτι που συμφώνησαν όντως και ομάδες και ενώσεις κλπ. Και αυτό στην ουσία να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια και να μην ξαναεπιστρέψουμε στη χρήση των μετρητών που στην ουσία εσφαλμένα, θα έλεγα, είχε προβλεφθεί στην συγκεκριμένη απόφαση. Ένα τελευταίο που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι όντως μπορεί να αναφέρθηκα στο ζήτημα της φοροδιαφυγής και στο κομμάτι της λαθρεμπορίας, όμως όντως πολύ σημαντικότερο είναι το κομμάτι της διαφθοράς. Και για λόγους καθαρά ανάγκης η πολιτεία και η κοινωνία να νιώσει τα βήματα που γίνονται. Στη Γενική Γραμματεία έχουμε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μεταξύ των μέτρων που υπάρχουν είναι φυσικά και ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές πληρωμές και γενικότερα στην αξιοποίηση των δεδομένων που λαμβάνουμε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αλλά στην επέκταση όσων εφαρμόζουμε σε πιλωτικό στάδιο στη Γραμματεία, σε όλο το δημόσιο τομέα. Θα συνεχίσουμε. Θέλετε, κύριος Καμπανόπουλος, να συνεχίσει, ο κύριος Μισδανίτης, πρώτος, όποιος θέλει. Σχετικά με την υποχρεωτικότητα των μέτρων, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει. Είδατε τα αποτελέσματα που είχε το μέτρο με τα ATM, υπήρχε ο περιορισμός των 60 ευρώ, ο κόσμος γύρισε σε ηλεκτρονικές πληρωμές. Άρα, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τις πληρωμές σε επιχειρήσεις, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό μέτρο, ένα χαμηλό όριο για να προωθήσει περαιτέρω τη χρήση των καρτών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα και για τους χρήστες και για τις επιχειρήσεις. Αναφερθήκατε σε καμπάνιες που θα γίνουν για να ενημερώσουν τον κόσμο για τα ωφέλη. Πολύ σημαντικό, αν δεν καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών. Και όπως επίσης σημαντικό είναι το δημόσιο, όλες οι πληρωμές να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, οι υπάλληλοι του δημοσίου να χρησιμοποιούν εταιρικές κάρτες για τα ταξίδια τους, για τα έξοδά τους, για τις αγορές που γίνονται για το γραφείο και οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω πόσοι έχουν σήμερα εταιρική κάρτα για χρήση, αλλά πιστεύω ότι και εκεί θα δείξουμε με τη χρήση αυτή ότι προχωράμε σε μια νέα εποχή. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, νομίζω. Άρα κάτι σε loyalty cards, ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς. Και υπάρχει ο έλεγχος, γνωρίζοντας όλες τις συναλλαγές που γίνονται, από ποιον, σε ποια καταστήματα και για ποιες αγορές. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοί μου, γιατί και εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι, πώς θα το αντιμετώπιζαν. Ίσως αν το εξηγήσετε, ενδεχομένως να πιάσει. Ο κύριος Μισδανίτης, για μέτρα και προτάσεις και τεχνολογικές. Εγώ θέλω σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν να κάνω ένα-δύο σχόλια. Επειδή συζητάμε για την υποχρεωτικότητα και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία και εμάς και στην ομάδα έργου μας απασχόλησε αρκετά, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε αρχικά το παράδειγμα της φοροκάρτας, ένα, και δεύτερον την ανακοίνωση που είχε γίνει, νομίζω, τώρα εδώ διορθώστε με, αλλά νομίζω είναι επί του κυρίου Θεοχάρη, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ότι οι πληρωμές από τις κάρτες θα προσμετρούνται έτσι ώστε να υπολογίζονται στο τεκμαρτό εισόδημα. Πού αυτό. Είχε ρίξει την χρήση των καρτών και είχε οθήσει ακόμα σε μια αγορά η οποία είναι σε αυτό το 5% που λέμε, ακόμα χαμηλότερα την χρήση των καρτών. Σε αυτό, αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα κουλτούρας. Και το ζήτημα της κουλτούρας νομίζω ότι θα συναντήσει αντίσταση εάν πάμε απλά δια της επιβολής. Και νομίζω επίσης ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε το τι συνέβη με τα capital controls. Καθώς ήταν ζήτημα, εδώ ήταν ζήτημα, τα capital controls ήταν ζήτημα ανάγκης. Δεν ήταν απλά ένα ζήτημα επιβολής, δηλαδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή και εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη επιλογή. Για μένα, από μόνη της υποχρεωτικότητα, δεν νομίζω και με βάση δηλαδή και τη διεθνή εμπειρία από αυτά που έχουμε μελετήσει, δεν νομίζω ότι είναι αυτή από μόνη της η οποία θα φέρει το αποτέλεσμα. Και σε αυτό να πω το εξής, ότι με έναν έμεσο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα υποχρεωτικά. Όταν εμείς συζητάγαμε για το ζήτημα της επιδότησης των POS και των mobile POS, ήταν ακριβώς το μέσο μέσω του οποίου το κράτος θα πλήρωνε για το κράτος, μέσω, φυσικά μέσω του ΕΣΠΑ, θα επιδοτούσε το POS, το mobile POS, και έτσι θα το έκανε υποχρεωτικό και θα υποχρέωνε τον ιδιότητα, τον ελεύθερο επαγγελματία, να έρθει να το δηλώσει κάπου στο τάξη, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Και εδώ ακριβώς
ο συνδυασμός μέτρων υποχρεωτικότητας με μέτρα τα οποία θα είναι η πολιτική των κινήτρων και δεν είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πάλι και οι μελέτες αυτό που μας δείχνουν είναι ότι γύρω από τις συζητήσεις αυτές, οι συζητήσεις βασικά αυτές πρέπει να γίνονται με ένα θετικό τρόπο και μόνο. Άρα, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα υποχρεωτικά τα οποία να έρχονται συμπληρωματικά στις πολιτικές των κινήτρων οι οποίες θα επιδιώκουν να αλλάξουν την κουλτούρα. Και ένα ακόμα μικρό σχόλιο. Και επίσης γύρω από αυτά, φυσικά θα πρέπει να δημιουργούμε θετική δημοσιότητα, καμπάνιες οι οποίες θα μπορέσουν να φέρουν. Γιατί εδώ συζητάμε σε ένα επίπεδο, αλλά νομίζω στην κοινωνία οι κουβέντες που κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι. Δεν γίνονται με τον. Σίγουρα δεν γίνονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν γίνονται καν ευρέως, νομίζω. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ο τρόπος να διεχθεί αυτή η πληροφόρηση. Και ένα τελευταίο. Επειδή αναφέρθηκε και η διασύνδεση, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι σημαντικό το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να έχουν δεδομένα. Αλλά να έχουν δεδομένα. Μία πολιτική, το να περιγράφει ένα μέσο, ειδικά το 2015, νομίζω ότι είναι προβληματικό. Δηλαδή, η κυρία Σαββαϊδού θα μπορούσε να παίρνει δεδομένα από τα POS, από τα tablet, από τα PC, από τα laptop, από τα κινητά, από οπουδήποτε και να δούμε ακριβώς πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πάλι συμπληρωματικά σε σχέση και με τα προηγούμενα τα οποία λέω. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γεωργόπουλος από την Τράπεζα Πειραιώς. Νομίζω ότι... Με ακούτε. Νομίζω ότι το θέμα της υποχρεωτικότητας νομίζω βγαίνει από όλους μας αγώγιστα, διότι κατανοούμε όλοι ότι είμαστε σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο χρήσης που πρέπει να γίνει κάτι πολύ πολύ δραστικό. Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό θέλει και τον απαραίτητο χρονισμό. Αυτή τη στιγμή οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν, υπόθηκε προηγουμένως, είναι τα νούμερα, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι γιατί κανείς και δεν τα γνωρίζει, αλλά αν υποθέσουμε ότι χρειάζονται να τοποθετηθούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες POS σε μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της υποχρεωτικότητας, αυτό θέλει ένα χρονισμό. Θέλει τα κατάλληλα μέτρα. Μιλήσατε για επιδοτήσεις, να μπει στο ΕΣΠΑ. Και αυτό θέλει έναν χρόνο. Νομίζω ότι η τεχνολογία γενικότερα σε όλη αυτή την συζήτηση είναι απλά ένας enabler. Δεν είναι το α και το ω. Το θέμα είναι συμπεριφορικό. Σίγουρα το digital payment, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα λύσει το θέμα της προδιαφυγής. Χρειάζονται όλα τα μέτρα μαζί. Και σίγουρα η κινητροποίηση από την πλευρά του καταναλωτή, εκεί είναι όλη η ουσία. Ποιος θα πατήσει τελικά το κουμπί, ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να υπερβεί. Έχω μια συναλλαγή των 100, θα πληρώσω και θα μου στοιχήσει 123 ή θα ακούσω αυτόν που μου προτείνει να πληρώσω 90, αν βάλουμε και το κέρδος που είχε από την κλίμακα. Λοιπόν, αυτό όλο το θέμα θέλει μια γενικότερη, προφανώς, αντιμετώπιση. Οι τράπεζες και όλοι μας νομίζω ότι είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε καταρχήν στην εμπέδωση της υποδομής, να μπορέσουμε να βάλουμε POS, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και να κάνουμε όλες αυτές τις μικρές κινήσεις για συμπεριφορικά να βοηθήσουμε. Είτε με τις εκπαιδεύσεις, είτε βάζοντας ακόμα και άλλα, ας πούμε, αν θέλετε, καλούδια στην όλη διαδικασία της παρακολούθησης ενός, ας πούμε, συναλλακτικού κύκλου μέσα από ηλεκτρονικά μέσα. Είναι πολύ ωραίο δηλαδή ένας πελάτης, έχοντας όλη την ιστορικότητα των συναλλαγών του, να μπορεί να κάνει το planning του, γενικά το financial planning του, μέσα από το site της τράπεζας. Όλα αυτά είναι μέσα στις σκέψεις μας και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Θα ήθελα τις προτάσεις του κυρίου Καλαντώνη, τον οποίο τον κρατήσαμε και προς το τέλος, όμως πραγματικά επειδή η Eurobank μας έχει συνηθίσει σε καινοτομίες καταρχήν, θα θέλαμε πραγματικά να σας ακούσουμε. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Σήμερα εξοδεύεται απίστευτο πολιτικό κεφάλαιο για να βρούμε ισοδύναμα μέτρα μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όταν από τη συζήτηση που γίνεται εδώ για το θέμα για το οποίο συζητάμε, μπορεί να εξοικονομηθεί ακόμη και ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Η κυρία Σαββαϊδού είπε ορισμένα νούμερα, να πω κι εγώ έτσι, να επαναλάβω μερικά. Η παραοικονομία στην Ελλάδα είναι 40 με 50 δις. Εκτιμούμε, πιστεύουμε ότι ένα 20-25% της παραοικονομίας μπορεί να χτυπηθεί μέσα από την αύξηση της χρήσης των καρτών και των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Η εμπειρία από άλλες χώρες, τι λέει ότι μία μέση αύξηση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% ετησίως για 4 χρόνια, συνεχή χρόνια, οδηγεί σε μείωση της παραοικονομίας κατά 5%, περίπου 2,5% χρόνο. Κάτι που κατά τη γνώμη είναι συντηρητικό στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς η βάση από την οποία ξεκινάμε στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα, στο ερώτημα αν πρέπει να υπάρξει μια σειρά από υποχρεωτικά μέτρα, εγώ πιστεύω και λέω κάθετα ναι. Γιατί εν τέλει είναι και κοινωνικά δίκαιο να, μερικά από αυτά τα μέτρα να γίνουν υποχρεωτικά. Υπόθηκαν ορισμένα, τα επαναλαμβάνω. Προτείνουμε πρώτα απ' όλα υποχρεωτική χρήση των καρτών για όλες τις συναλλαγές πάνω από ένα ποσό, 100 ευρώ. 2. Προτείνουμε υποχρεωτική κατοχή τερματικού από όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν είναι υποχρεωτική η ταμιακή μηχανή, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό το POS. 3. Προτείνουμε παρακράτηση του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής μέσω κάρτας απευθείας από τις τράπεζες μέσω των τερματικών και αντίστοιχα απευθείας απόδοσή τους ο κράτος. Προτείνουμε υποχρεωτική καταβολή της μισθοδοσίας μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όχι μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες όπως είναι σήμερα, αλλά και για κάθε ΕΠΕ που απασχολεί πάνω από 10 άτομα προσωπικό. Προτείνουμε μετατροπή όλων των πληρωμών του δημοσίου σε ηλεκτρονική μορφή. Το δημόσιο πρέπει να δείξει πρώτα απ' όλα το παράδειγμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Προτείνουμε υποχρεωτική καταβολή όλων των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλα αυτά που είπα είναι σειρά μέτρων που μπορεί να γίνει χτες. Η τεχνολογία είναι ήδη εκεί. Δεν με απασχολεί προσωπικά καθόλου αν τα δίχτυά μας δεν είναι ικανά να το σηκώσουν. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα μπορούμε να αντιδράσουμε και να ανταπεξέλθουμε σε προκλήσεις τέτοιου είδους. Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα POS μέχρι και πριν 2 μήνες περίπου όλες τις τράπεζες έπαιρναν περίπου, εκτιμώ, 200 αιτήσεις την ημέρα για, και ίσως και λιγότερο, πολλές λέω, για εγκατάσταση νέων τερματικών και σήμερα ενδεχομένως να παίρνουν 1.000 αιτήσεις την ημέρα. Άρα λοιπόν, εκεί έξω, ήδη de facto οι επιχειρήσεις μικρές προσαρμόζονται σε αυτό το περιβάλλον. Και πρέπει να σας πω ότι από αυτά τα νέα τερματικά, thanks to Viva, πρέπει να ομολογήσω, ένα μεγάλο κομμάτι χρεώνεται απευθείας, το πληρώνει ο έμπορος. Και τρέχω να πω, γιατί κάποιοι θα πούν, και από ότι, το πρωί από ό,τι κατάλαβα μπήκε και πολύ, έγινε πολύ συζήτηση για τις προμήθειες, τρέχω να πω ότι ξεχνάμε κάτι, ότι το κόστος διαχείρισης μετρητών από τις επιχειρήσεις είναι από 1 μέχρι 3%. Άρα αυτό και μόνο υπερκαλύπτει την προμήθεια που πληρώνεται για τις κάρτες. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Σαφώς θα πρέπει να μειωθούν κάποια στιγμή, αλλά πρέπει αυτό να γίνει ταυτόχρονα με τους όγκους. Οι όγκοι στις άλλες χώρες είναι πολλαπλάσιοι από ό,τι στην Ελλάδα. Άρα, η αγορά πρέπει να βρει μια νέα ισορροπία. Πολύ μεγαλύτερη όγκη συναλλαγών και πολύ και μικρότερες προμήθειες ανά συναλλαγή, έτσι ώστε εν τέλει όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το κύκλωμα να έχουν το αναλογούν κέρδος. Διότι ξέρετε κάτι, για να περπατήσει κάτι και με έναν τρόπο υγιή, θα πρέπει όλοι να κερδίσουν κάτι. Να έχουν ένα fair share, όπως λέμε. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνουν πράγματα που μπορεί να γίνουν χτες. Και αυτή είναι η εισήγησή μας. Και βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα, ότι αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί ταυτόχρονα με 2 ενέργειες. Πρώτα απ' όλα, εκπαίδευση, διαφήμιση, κλπ. Και ήδη οι τράπεζες χαλάνε πολλά λεφτά σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν βλέπω γιατί να μην γίνει και μια κοινή εκστρατεία τραπεζών και πολιτείας για να εκπαιδευτεί το κοινό. Και βεβαίως το παροχή μια σειρά από, θα έλεγα όχι κίνητρα, ωφέλη, παραδείγματος χάρη, όπως άλλες χώρες, συναλλαγές μέσω καρτών να έχουν ΦΠΑ λιγότερο. Όχι 23%. Δηλαδή γίνεται τόσο ντόρος για το 23%. Θα μπορούσαν συναλλαγές μέσω καρτών να έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ. Που νομίζω ότι αν προταθεί και στην Τρόικα, τώρα τετρατρόικα τέλος πάντων, ή στους θεσμούς, όπως θέλουμε να τους πούμε, νομίζω ότι θα έχουν πολύ ευήκα όταν. Αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ.
και μόνο η καταγραφή των προτάσεων του πάνελ αποτελεί ένα πρώτο χάρτη, μια χάρτα ενεργειών πρακτική, άμεση και νομίζω και με σύντομο χρονικό διάστημα που μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό ειδικά με το ΦΠΑ είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι μια ιδέα πραγματικά καλή. Μακάρι να το δεχτούν και οι εταίροι, τετρατρόικα, πώς την Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό σχετίζεται και αντίστοιχα και με την ενέργεια ψηφιακή αγορά, με τον ενιαίο ΦΠΑ που προσπαθεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Άρα, ενδεχομένως, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να το θέσει αυτό ως αντιπρόταση, όταν στο πλαίσιο και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς δεν έχει ακουστεί από κάποιο κράτος μέλος, θα μπορούσε η χώρα μας να το προτείνει. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι, δεν είναι και εύκολο μέτρο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, τον οποίο πάλι τον κράτησαμε τελευταίο, αλλά εμέσως είναι και εκ των διοργανωτών, λόγω του ότι η Τράπεζα Αττικής ανήκει και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κύριε Ιωαννίδη, μετά από την πληθώρα προτάσεων, θα κλείσω το δικό μου και θα ανοίξω το δικό σας. Όταν είσαι δίπλα σε μεγάλη τράπεζα, πάντα είναι πιο... Όταν είσαι σε μεγάλη τράπεζα, πάντα λίγο είναι όλο πιο εύκολα. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, επειδή ακούστηκε χωρίς να είμαι εξειδωτημένος από τις τράπεζες, αλλά πράγματι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των τραπεζών είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Αυτό φάνηκε και στα capital controls. Οι τράπεζες, νομίζω, ανταποκριθήκαμε σε ώρες πλέον. Θα πω χαρακτηριστικά για μας, για όσους είναι φιλικοί με αυτά, ότι είμαστε μέσα στις 10 τράπεζες παγκοσμίως που χρησιμοποιούμε το σύστημα τέμενος. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα, γιατί είναι σαν να έχουμε ένα φορτηγό και να πηγαίνουμε στο απέναντι φουρνάρι που να πάρουμε ένα ψωμί. Δεν εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητες. Εκείνο όμως το οποίο ήθελα να πω, γιατί ακούστηκαν καταπληκτικές προτάσεις και νομίζω ότι όλες αυτές κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστούν. Επειδή λίγο πολύ όλοι τα νούμερα τα ξέρουμε, πόσο είναι η χρήση μετρητών, 70, 80, 90. Εκείνο όμως που πρέπει να δούμε είναι ότι σε όλες τις μελέτες η φοροδιαφυγή σταματάει με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και αυτό έχει σχέση και με την ανάπτυξη. Είναι μία έννοια την οποία νομίζω ότι πρέπει να τη βάλουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αύριο το πρωί ξεκινάει η ανάπτυξη. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε όμως, είναι αυτά που είπαν κάποιοι ομιλητές, ποια είναι η βάση που πρέπει να ξεκινάμε. 30, 40, 50, 60, 70, 100 ευρώ. Μικρή σημασία έχει. Να βάλουμε μία βάση. Ας είναι 30, ας είναι 50, ας είναι 60, ας είναι 70. Και ας δώσουμε κίνητρα. Ξέρουμε όλοι ότι στην Τουρκία ακόμη και οι ταμιακές μηχανές στα περίπτερα είναι συνδεδεμένες με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε άλλες χώρες δίνουν κίνητρα, ιδίες, φοροαπαλλαγές κτλ. Ας δώσουμε κι εμείς κάποια κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε, για παράδειγμα, θα πω κάτι. Δεν ξέρω ακριβώς, η κυρία Σαββαίδου προφανώς έχει όλα τα στοιχεία. Νομίζω ότι οι δαπάνες του δημοσίου για συντάξεις και τα λοιπά είναι περίπου 20 δις, κάπου εκεί. Και εκκρεμούν δεν ξέρω και πόσοι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τις συντάξεις γιατί χρωστάνε κτλ. Φανταστείτε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Όλοι αυτοί να αναγκαστούν να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες. Πριν πάμε σε πιο προχωρημένα μοντέλα, με τηλέφωνα κτλ. Και να δώσουμε και στον καθένα από αυτόν τη δυνατότητα να έχει μία υπερανάληψη, 10%. Αν κάνει κάποιος τους πολλαπλασιασμούς, θα καταλάβει ότι τα έσοδα τα οποία προκύπτουν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και βέβαια, αν κάποιος ξέρει και τον θετικό πολλαπλασιαστή που υπάρχει στη χώρα, εκεί νομίζω ότι πραγματικά θα βοηθήσουμε από την πίσω πόρτα μέχρι να έρθουν τα 20 δις του πακέτου Juncker, τα ΕΣΠΑ, όλα αυτά κτλ. Μέχρι να ξεκινήσουν οι μονάδες να παράγουν. Φανταστείτε ότι εγώ κυρίως λιγότερο ασχολούμαι με το retail, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούμαι κυρίως με τις πιστοδοτήσεις. Έννοιες όπως
το credit analysis που λέγαμε, το πώς γίνεται η αξιολόγηση μιας επιχείρησης, πλέον ανήκει στο παρελθόν. Οι έννοιες είναι πόσο καιρό έχεις να πληρώσεις το προσωπικό σου. Αν σου πει ότι ξέρεις, έχω 2 μήνες να τους πληρώσω, θεωρείς ότι είμαι καλός. Άμα έχει 3 μήνες, αρχίζεις και φοβάσαι, έτσι. Άρα, θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι κάπως πρέπει να πάρουμε αποφάσεις χθες, οι οποίες να έχουν μέσα στην καρδιά τους και το θέμα της ανάπτυξης, έστω με τρόπους οι οποίοι δεν είναι καθαρά αναπτυξιακοί. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε μια ερώτηση και απλά πρώτα θα ήθελα να θέσω και ένα προβληματισμό και στον κύριο Στεφανόπουλο, που είναι εκπρόσωπος των εταιρεών παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα, κύριε Στεφανόπουλε, να ξεκινήσουμε, εφαρμόζοντας το παράδειγμα, πρώτα στο σπίτι μας, στον κλάδο μας, καθώς γνωρίζουμε ότι έχετε τη μεγαλύτερη, νομίζω, συνδρομητική βάση στη χώρα. Οπότε, αν γινόταν υποχρεωτικές και πληρωμές εκ μέρους σας, από τους παρόχους, όλων των λογαριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο, καταρχήν δημιουργεί άμεσα μια κουλτούρα στο μεγαλύτερο πλήθος του ελληνικού πληθυσμού, στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, και ταυτόχρονα και με λύσεις που κι εσείς θα μπορούσατε να προτείνετε. Σας το θέτω ως προβληματισμό, το οποίο μπορεί να συζητηθεί και στη συνέχεια. Θα σας δώσω το λόγο στο τέλος να πάρουμε μία ερώτηση. Θα ήθελα την ιδιότητά σας και σε ποιον ομιλητή απευθύνεται. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σμοκοβίτης Αντώνης. Είμαι IT και audit background και professional. Εργάζομαι στην Alpha Bank. Έχω περάσει από διάφορες πολυεθνικές και στο εξωτερικό. Παρακολουθώντας όλο το συνέδριο σήμερα, θα ήθελα να δώσω λίγο feedback από τη μεριά τη δική μας, που δεν έχουμε, είμαστε ή end users ή developers, τέλος πάντων. Για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και για τις ψηφιακές πληρωμές και γενικά, για να πάμε στο επόμενο βήμα, όλη την κατάσταση όπως έχει βρεθεί τώρα, είναι η αξιοπιστία ή η μη αξιοπιστία, καλύτερα, του δημοσίου και η ασυνέπεια αυτού. Δηλαδή, βγαίνουν διάφοροι κανονισμοί, βγαίνουν διάφορες διατάξεις κτλ., οι οποίες είναι δύσκολα εφαρμόσιμες ή δεν είναι και σε άμεση επαφή και με την αγορά και με την πραγματικότητα κάποιες φορές. Για να προχωρήσουμε στις ψηφιακές πληρωμές, τι καλύτερο από το παράδειγμα να το ακολουθήσει πρώτο ο γείτορας, ο οποίος είναι το δημόσιο, το κράτος το ίδιο. Σε large scale, σε μεγάλο large scale, στο δημόσιο, όπως στα διόδια, μετρό, λεωφορείο, τρένα, εφορία, όπως είπε και ο κ. Καλαντώνης, ή κατέβε όλες οι πληρωμές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται από και προς το δημόσιο, να γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Μας δείχνει το παράδειγμα, ανοίγει την πόρτα, δημιουργεί κουλτούρα. Η ερώτηση, θα σας πω, πώς θα αλλάξουμε την κουλτούρα. Η κουλτούρα, λοιπόν, είναι, δεν αλλάζει λόγω αναξιοπιστίας και ίσως και καχυποψίας των πολιτών. Πριν την υποχρεωτικότητα, πρέπει να γίνει μια ρύθμιση της αγοράς. Και θα ήθελα να ακούσω, όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς, είναι και ως προς το acquiring costs, ως προς το κίνητρο προς τον τελικό user, ο οποίος θα είναι ο κύριος Θάνος που έχει το περίπτερο στη γωνία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, από δικιά μου εμπειρία, είναι έτοιμες εδώ και χρόνια για να πάνε στο επόμενο βήμα. Και πώς το κράτος θα δώσει κάποιο κίνητρο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα να είναι με την μορφή bonus, γιατί έχουμε καλομάθει λιγάκι στην Ελλάδα με το να δίνουμε σαν bonus για να κάνει κάποιος τη δουλειά του, τέλος πάντων. Πώς μπορούμε να φτάσουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς στον end user, ο οποίος είναι ο μικρός user. Γιατί οι μεγάλοι users πάνω κάτω κάνουν χρήση όλων αυτών των τεχνολογιών. Οπότε θα ήθελα περισσότερο η μπάλα να πάει στο δημόσιο και στον κύριο Μισδανίτη, με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, και μετά, αν θέλει κάποιος άλλος, να μου απαντήσει. Ευχαριστώ. Εγώ, από τη μεριά μου, αυτό που μπορώ να πω σχετίζεται ακριβώς με αυτά που σε ένα βαθμό τα έχω αναφέρει ήδη προηγουμένως. Δηλαδή, νομίζω ότι αρχικά το σημαντικότερο είναι η επιμόρφωση και κατ' επέκταση το να δοθούν κίνητρα, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε από τη διεθνή πρακτική, είναι κίνητρα τα οποία μεταφράζονται σε κάποιο οικονομικό όφελος για τον end user. Δηλαδή, είναι δύσκολο, νομίζω, να εφεύρουμε κάποιο καινούριο κίνητρο πέρα και έξω από αυτά που έχουν εφαρμοστεί ήδη. Και ακριβώς αυτό που είπα και στην αρχή μου τοποθέτηση περί loyalty scheme, το οποίο θα έρχεται να είναι πάνω από τις τράπεζες, είναι ακριβώς
ο τρόπος μέσω του οποίου θα μπορούσαμε συγκεκριμένα να κατευθύνουμε, βασικά, να κατευθύνουμε και συγκεκριμένες κατηγορίες το bonus αυτό, οι οποίες έχουν υψηλή ροπή προς τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, εάν φτιάχναμε ένα μοντέλο το οποίο θα είχε ένα... Βασικά, να ξεκινήσω από όλο, με συγχωρείτε. Να πω ότι οι εκτόσεις αυτές δεν θα ήταν εκτός στο ΦΠΑ, γιατί υπόθηκε πριν και ήθελα να το αναφέρω, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, απαγορεύεται από την Ευρώπη και τα λοιπά, να δίνουμε εκτός στο ΦΠΑ. Άρα, θα κάναμε ένα πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό το πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου, προφανώς θα βρίσκαμε το κόστος του σε σχέση με το ΦΠΑ. Και αυτό θα μπορούσε να έχει ένα overall yield, δηλαδή να δίνουμε μία έκπτωση συνολικά 2-3%, αλλά μέσα να υπάρχουν 2-3 μεγάλες κατηγορίες. Άρα, αυτό θα ήταν ακριβώς το κίνητρο. Δηλαδή, κάποιος για να πάει στο γιατρό και να μην χρειαστεί καν να ζητήσει την απόδειξη, να πάει να πληρώσει με την κάρτα του, στο γιατρό θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγαλύτερη έκπτωση, ή στο δικηγόρο. Τώρα δεν θέλω να στοχοποιήσω επαγγελματικά, απλά λέω αυτά που συνηθίζουμε να λέμε. Θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγαλύτερη έκπτωση από ό,τι, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ έτσι κι αλλιώς, ειδικά την περίοδο του Capital Controls, νομίζω ήταν κάπου πάνω από 80% η χρήση των καρτών στα σούπερ μάρκετ. Άρα, δεν έχω να πω κάτι φοβερά πρωτοποριακό, αλλά λέω ότι νομίζω ότι τα κίνητρα για τον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να μεταφράζονται σε κάποιο οικονομικό όφελος αρχικά, για να μπορέσει ο ίδιος να έχει αυτό το κίνητρο για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την κάρτα του, αν και εφόσον είναι εκτός της φιλοσοφίας του. Θα ήθελα να δώσω το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς πρέπει να κλείσει η αίθουσα. Έχουμε καθυστερήσει. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για ένα πολύ σύντομο κλεισμό στην κυρία Σαββαϊδού. Και τυχόν ερωτήσεις μπορούμε να τις θέσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο από αύριο. Δυστυχώς πρέπει να κλείσει η αίθουσα. Κυρία Σαββαϊδού, και ένα σύντομο κλείσιμο. Ναι, σαφώς θα βοηθούσε. Και τουλάχιστον για το κομμάτι των φόρων και δασμών σε ΔΟΗ και τελωνία, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θεωρώ ότι έχει κάνει το μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικοποίησης και των συναλλαγών, αλλά γενικότερα για την πληρωμή μέσω όλων των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών. Επίσης, θα ήθελα και εγώ λίγο να επισημάνω αυτό που είπε ο κύριος Μισδανίτης για το θέμα του ΦΠΑ, ότι μολονότι νομικώς θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατή η έκπτωση του ΦΠΑ. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαν εναλλακτικά να εξεταστούν και κάποια άλλα σενάρια, εκτός από τη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου, που σαφώς είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συστηματικά τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Εξάλλου, ήδη προβλέπεται η απόφαση για την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ κυρίως στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Και η απόφαση αυτή είναι μία από τις αποφάσεις τις οποίες είμαστε σε διαδικασία περαιτέρω επεξεργασίας, γιατί ναι μεν βοήθησε, μολόντι ήμασταν σε ένα δύσκολο συγκυριακό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί και είμαστε στη διαδικασία να την επανεξετάσουμε. Επομένως, εκεί θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον θα μπορούσε να δοθεί και ένα τέτοιο κίνητρο. Και θα ήθελα να πω ότι το μεγάλο κέρδος, θεωρώ, της σημερινής συνάντησης που είχαμε εδώ, είναι ότι επιτέλους δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση και να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι προς όφελος της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό και την κυρία Γενική Γραμματέα, την κυρία Σαββαϊδού, και τον κύριο Μισδανίτη, εκ μέρους της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, και τους εκλεκτούς ομιλητές του συγκεκριμένου πάνελ, που είναι εκπρόσωποι τραπεζών. Δεν θα αναφέρω πάλι όλα τα ονόματα. Και όλους τους ομιλητές που συμμετείχαν στις προηγούμενες συνεδρίες. Τον κόσμο, φυσικά, που ήρθε, που ακόμα και αν ενημερώθηκαν πολύ τελευταία στιγμή, εντούτοις ήρθανε και παρακολούθησαν πολύ όλη μέρα τις εργασίες του συνεδρίου. Θα ήθελα εκ μέρους των διοργανωτών, οι οποίοι είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής Επινών Ελλάδος, η ΕΜΠΕ, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπο, τον κύριο Μοχάμεντ Μπα, η οποία κατευθείαν αγκάλιασε το συνέδριο και μάλιστα ενώ ήταν υποστηρικτές, μας ζήτησαν, μας έστειλαν επίσημο email για να παρακαλέσαν να αναβαθμιστούν ως συνδιοργανωτές. Αυτό η Διεθνής Ένωση, ο νούμερο 2 οργανισμός του ΟΗΕ, δεν το συνηθίζει σε συνέδρια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Να αναφέρω τους υποστηρικτές, όπου είναι η... Καταρχήν έγινε το συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Οικονομικών και των εκπροσώπων του. Υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Καρβούνη και τον κύριο Περουλάκη. Και το αγκάλιασαν και ήταν συνδιοργανωτές σύσσωμοι όλος ο κλάδος, ξεκινώντας από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τον ΣΕΒ, τον ΣΕΠΕ, τον ΣΕΚΕΕ, την ΓΡΕΚΑ και φυσικά το εργαστήριο το ΕΛΤΡΑΝ, το οποίο κάνει τις φοβερές στατιστικές μελέτες και μας προμηθεύει όλους με δεδομένα. Όπως ανακοινώσαμε το πρωί, για όσους δεν ήταν, είπαμε ότι το σημερινό συνέδριο και η σύνδεση, η αυτόματη σύνδεση, όπως έγινε, όλων των key stakeholders, θα αποτελέσει ένα μόνιμο φόρουμ διαλόγου, και όχι μόνο διαλόγου, παραγωγής και κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων με τη συμμετοχή της πολιτείας προς την πολιτεία και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως είπαμε. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες περί εκπαίδευσης, να αναφέρω με αφορμή και το συνέδριο η ΕΜΠΕ, όπου έχω μείνει με αντιπρόεδρος, σε συνεργασία ήρθε μια πρόταση από ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το ΑΛΜΠΑ, το οποίο στα πλαίσια του CSR οργανώνει δωρεάν σεμινάρια σε πολίτες για την χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτό θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε. Θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε και σε εθνικό επίπεδο, σε όλη τη χώρα. Η ΕΜΠΕ έχει σχέση και με όλη τη χώρα μέσω των πανεπιστημίων και άλλων μαζών, πολιτών. Οπότε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που το προτείνατε και όλοι εσείς. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, τη Visa φυσικά ως μέγα χορηγό, γιατί χωρίς τη συνδρομή τους δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου. Είναι ένα συνέδριο θεσμικών φορέων, όπως αναφέραμε και το πρωί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον media partner του συνεδρίου, τον Σοφοκλέουσιν, όλα τα media τα οποία υποστήριξαν το συνέδριο. Τα ανέφερα το πρωί, τα αναφέρω και τώρα, το Ad Business Direction, τη Money, το Retail, την Οικονομική, την Εφημερίδα των Συντακτών, την Advertising, το Business Live, Euro Today, Business News, Βόρεια, την ΕΡΤ, η οποία είναι μέγας χορηγός επικοινωνίας. Να ευχαριστήσουμε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που ήταν εδώ από το πρωί και πήρε και συνεντεύξεις από πολλούς εκ των ομιλητών. Τους μεγάλους χορηγούς επίσης, την Εθνική Τράπεζα, τη First Data, τη Mellon, την RBS, τη Viva. Και επίσης, όπως επίσης, την Attica Bank, την Gardlink, τη Sita, τη Motivian και φυσικά την Τράπεζα Πειραιώς. Ελπίζουμε να μείνατε καταρχήν ικανοποιημένοι από τα όσα ακούσατε και πραγματικά να πάμε στο επόμενο βήμα να πιάσει τόπο. Καλή συνέχεια, ακολουθεί κοκτέιλ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Φυσικά την 196, την οποία για δεύτερη φορά την ξεχνάω σήμερα, είναι ο μέγας υποστηρικτής και διοργανωτής του συνεδρίου, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που έκαναν όλη αυτή την υπέροχη δουλειά. Ευχαριστούμε.